Μισό λεπτάκι λίγο, να ξεκινήσω το μάθημα. Ξεκινήσαμε την εγγραφή βίντεο, το λέω για τα προσωπικά σας δεδομένα. Σβήνω και το βίντεο για να μην έχετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα για τις επόμενες 3 ώρες. Οπότε, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στην ένατη εβδομάδα, ένατη διάλεξη και θα μιλήσουμε για 2 υποσυστήματα σήμερα. Για το υποσύστημα ισχύωση και το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων. Εδώ ήθελα λοιπόν να σας θυμίσω τι μας μένει. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα το υποσύστημα θερμικής προστασίας αλλά και ζεύξεων. Πολύ εισαγωγικά θα είναι οι τηλεπικοινωνίες και οι ζεύξεις. Και μετά θα έχουμε άλλο ένα τελευταίο μάθημα στο οποίο θα κάνουμε κάποιες απλές ασκήσεις και κάποια πολύ σημαντική ανάληψη. Και θα σας δώσω μια προσομοίωση της εξέτασης. Εδώ ήθελα απλά να σας θυμίσω ότι η εξέταση θα είναι... Λεπτάκι να βάλω κάποιος από εσάς που έβαλε. Ωραία. Να. Γιάννης Μπέκας, αν θέλεις να κάνεις mute το μικρόφωνο σου. Ναι, με συγχωρείτε. Δεν πειράζει, το ξεχνάω κι εγώ, απλά... να μην συμβεί αυτό που συνέβη και σε ένα συνάδελφό του που άρχισαν ένας μαθητής να λέει κάποια έτσι ωραία επίθετα για τον καθηγητή του και έγινε ένας χαμούλης. Λοιπόν, επιστρέφω στην εξέταση και στην αξιολόγηση του μαθήματος. Ήθελα να θυμίσω ότι η εξέταση θα είναι 2 ώρες. Θα είναι με ανοιχτά βιβλία, με open book. Δηλαδή θα μπορεί να έχετε τις σημειώσεις και τα κεφάλαια των βιβλίων που έχω και λογικά θα γίνει, να σας το πω, κατά 95% ή να μην πω 99% ηλεκτρονικά. Δηλαδή θα σας στείλω κάποιο το πρώτο θέμα, θα είναι 2 θέματα, θα σας στείλω το πρώτο στην αρχή της εξέτασης, θα πρέπει να μπείτε όλοι και το πρώτο 15 λεπτό θα κάνουμε μια ταυτοπροσωπία να δούμε ότι όλοι σας είστε κανονικά. Θα σας δώσω το πρώτο θέμα, θα πρέπει να το απαντήσετε και μετά, περίπου στα 50 λεπτά με μία ώρα, θα σας στείλω και το δεύτερο θέμα. Επίσης, τα θέματα θα διαφέρουν μεταξύ τους, δηλαδή θα τα στείλω σε διαφορετικές ομάδες και με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική ροή. Οπότε, αυτά είναι έτσι για να μην έχουμε διάφορα προβλήματα, αν και ποτέ δεν αντιμετώπισα μέχρι τώρα προβλήματα όσον αφορά την ηλεκτρονική εξέταση. Και αυτό που άκουσα σήμερα που μίλησα με τη γραμματεία είναι ότι λογικά η εξέτασή σας θα γίνει περίπου στις 24 Ιουνίου. Αυτός είναι ο στόχος. Μόλις έχω κάτι πιο σίγουρο και δεδομένο, θα σας το στείλω με κάποιο μήνυμα. Αλλά απλά να έχετε αυτή την ημερομηνία στο μυαλό σας, αυτή συζητήθηκε σήμερα. Και αυτός είναι ο τρόπος εξέτασης. Υπάρχει κάποια απορία πάνω σε αυτό? Κάποια ερώτηση κανείς πάνω στην εξέταση, πάνω στην ημερομηνία? Όχι. Παιδιά, με ακούτε καλά? Δεν ακούω κανένα καμία απάντηση και είναι λίγο. Ναι, μια χαρά. Όχι, είσαι ακούγεστε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Το πρώτο υποσύστημα που θα ήθελα να δούμε σήμερα είναι το συγκρότημα το οποίο δίνει ισχύ σε έναν δορυφόρο. Εδώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την ερώτηση, ας υποθέσουμε ότι σας ρωτώ, περιγράψτε μου τον τρόπο λειτουργίας ενός υποσυστήματος για έναν δορυφόρο, τι θα μου απαντούσατε? Γνωρίζει κανείς πρώτα απ' όλα πώς λειτουργεί ένα υποσύστημα ηλεκτρικής ισχύως σε έναν δορυφόρο? Κάποιος εθελοντής? Πώς δημιουργούμε ισχύ ενέργεια σε έναν δορυφόρο? Τι μας δίνει, παιδιά, ισχύ σε έναν δορυφόρο?
Δεν γνωρίζει κανένα. Μ' ακούτε. Τώρα σ' ακούω. Η ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Πώς παράγεται ηλεκτρική ενέργεια σε ένα δορυφόρο? Από τα πάνελς που έχουμε. Τα πάνελς, πώς παράγουν τα πάνελς ισχύει? Γιάννη, εσύ είσαι? Όχι, ο Γιώργος είμαι. Α, συγγνώμη Γιώργο, για πες μας, ποια πάνελ εννοείς? Τα φωτοβολταϊκά που εκμεταλλεύονται την ακτινοβολή που υπάρχει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και γιατί χρησιμοποιούμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ? Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει απεριόριστη, όσο μπορούμε να πούμε, απεριόριστη ακτινοβολία στο διάστημα. Οπότε μπορούν να την εκμεταλλευτούν και είναι και ευθυνή, δεν είναι ακριβή μορφή ενέργειας. Σωστά. Οπότε το ένα κίνητρο και το ένα θέμα που έχουμε είναι να παράγουμε ηλεκτρική ισχύ, και αυτό μας έρχεται, να το πούμε έτσι, με το δωρεάν καύσιμο εντός εισαγωγικών, το οποίο μας δίνει η συνεχόμενη ροή ακτινοβολίας από τον ήλιο. Οπότε μπορούμε και μετατρέπουμε μία μορφή ενέργειας σε μία άλλη, και γίνεται με έναν μηχανικό τρόπο αυτό. Οπότε ένα είναι παραγωγή ενέργειας. Μετά ποιες άλλες λειτουργίες πρέπει να επιτελέσουμε σε ένα συγκρότημα, σε ένα υποσύστημα ηλεκτρικής ισχύως? Έχουμε την παραγωγή ενέργειας που είναι το ένα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε σε αυτό το υποσύστημα? Η ερώτηση είναι προς όλους. Να αποθηκεύεται με κάποιο ενέργεια. Πολύ σωστά, η αποθήκευση ενέργειας. Πολύ σωστά. Δεύτερη λειτουργία. Άλλη λειτουργία. Έχουμε την παραγωγή και την αποθήκευση. Πολύ σωστά. Άλλη λειτουργία. Μήπως ο μετασχηματισμός ενέργειας? Ο μετασχηματισμός ενέργειας, αυτό τον βάζουμε στην παραγωγή ενέργειας, ναι. Όπως επίσης και ο μετασχηματισμός, ναι, θα αποτελούσε μέρος του συστήματος διανομής της ηλεκτρικής ισχύως, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν όλες τις βασικές 3-4 λειτουργίες που αναφέραμε, τις βλέπετε στην εικόνα εδώ. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι το σύστημα ηλεκτρικής ισχύως ενός νανοδορυφόρου, ενός CubeSat. Βλέπετε μια πάρα πολύ πλακέτα μπροστά σας, 10 επί 10 εκατοστά είναι η διάστασή της. Βλέπετε κάποιους μικροεπεξεργαστές. Βλέπετε το interface, την διεπαφή με το οποίο μπορούμε και συνδέουμε καλωδιώσεις του υποσυστήματος αυτού με κάποιο άλλο. Βλέπετε μια μπαταρία επαναφωτιζόμενη λιθίου ιόντων, η οποία χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ενέργειας. Και βλέπετε ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο είναι, όπως αναφέραμε, ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε την ακτινοβολία σε ηλεκτρική ισχύ. Οπότε όλα αυτά, τα οποία αποτελούν μια μικρογραφία ενός συμβατικού συστήματος ηλεκτρικής παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ηλεκτρικής ισχύως, όπως αυτά που χρησιμοποιούμε για παράδειγμα στο σπίτι μας, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε και στο διάστημα, αλλά προφανώς στο διάστημα έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουμε λοιπόν τα συστήματα ισχύως, τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των δορυφορικών ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά και των ωφέλιμων φορτίων. Και αυτά χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές. Υπάρχει η μετατροπή κάποιας κύριας ενέργειας, την οποία έχουμε, η οποία μπορεί να είναι χημική, δηλαδή να χρησιμοποιούμε μπαταρίες. Σε έναν πύραυλο, για παράδειγμα, έναν εκτοξευτή, ο οποίος έχει πολύ μικρό χρόνο διάρκειας λειτουργίας, δηλαδή η πτήση του είναι 10, 20, 30 λεπτά, χρησιμοποιούμε μπαταρίες. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ένα αναλώσιμο σύστημα παραγωγής ισχύως και ταυτόχρονα αποθήκευσης. Υπάρχουν επίσης η πυρηνική ενέργεια, η οποία αποτελεί άλλη μία πηγή ενέργειας, όπου χρησιμοποιούμε ένα ραδιοϊσότοπο το οποίο εκπέμπει κάποια θερμότητα και το μετατρέπουμε σε ηλεκτρική ενέργεια. Και μετά υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά, τα ηλιακά κύτταρα, όπως λέγονται ηλιακές πιτσέλες, ηλιακές συστοιχίες, αυτό που ανέφερε και κάποιος συνάδελφός σας, σαν κάποιο ηλιακό πάνελ, με το οποίο χρησιμοποιούμε τα φωτοβολταϊκά να μετατρέψουμε δηλαδή την ακτινοβολία σε
ηλεκτρική ισχύ. Αυτά τα αποθηκεύουμε χρησιμοποιώντας συσσωρευτές ή μπαταρίες. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες ανάλογα με τη χημική σύσταση της μπαταρίας ή του συσσώρευτη. Και μπορεί να έχετε ακούσει για διάφορες τεχνολογίες νικελίου καδμίου, νικελίου υδρογόνου. Οι επαναφωτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι αυτές που είναι πολύ δημοφιλείς και στην ουσία αποτελούν πλέον τον μονόδρομο, να το πούμε έτσι, των συσσωρευτών. Και πλέον η τεχνολογία αυτή είναι πολύ σημαντική και για την αυτοκίνηση και τώρα πλέον ακόμα και για τα αεροσκάφη. Αν και στα αεροσκάφη, αυτό το οποίο φαίνεται ότι προωθείται πολύ περισσότερο σαν μέθοδος ενέργειας, είναι το υδρογόνο. Επίσης υπάρχει η τρίτη βασική λειτουργία, αναφέραμε δηλαδή την παραγωγή, την αποθήκευση, το δεύτερο bullet, το δεύτερο σημείο που βλέπετε εκεί. Το τρίτο είναι η διατήρηση, η κατανομή, η διανομή ισχύως, με τους οποίους οι λειτουργίες θα πρέπει να είναι ο έλεγχος φόρτισης και εκφόρτισης της μπαταρίας, η ρύθμιση της τάσης, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τα δίκτυα, για παράδειγμα, στις κατοικίες, στην περιοχή εδώ της Ελλάδας, και δείχνει την ποιότητα του δικτύου κατανομής ισχύως και ενέργειας, η μεταγωγή φορτίου και η προστασία και η παρακολούθηση των τάσεων και του ρεύματος. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές λειτουργίες του συστήματος ηλεκτρικής ισχύως. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο εμείς παράγουμε, ο κύριος τρόπος που παράγουμε ενέργεια είναι από τον ήλιο, με τον οποίο έχουμε αυτή την πολύ ευχάριστη κατάσταση όπου έχουμε π.χ. ένα δωρεάν κάψιμο που μας προσφέρεται από την ακτινοβολία του ήλιου. Αυτή μετατρέπεται σε ηλεκτρική ισχύ μέσω των φωτοβολταϊκών και την χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να δώσουμε ηλεκτρική ισχύ σε όλα τα υποσυστήματα και τα όργανα του δορυφόρου. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο το υποσύστημα ηλεκτρικής ισχύως λειτουργεί είναι δηλαδή την ηλιακή ροή, η οποία είναι ένα ποσό βατ ανά τετραγωνικό μέτρο. Γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι η ηλιακή σταθερά. Αυτό που επίσης παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά την φωτοβολταϊκή μετατροπή είναι η αποδοτικότητα, η απόδοση των φωτοβολταϊκών που χρησιμοποιούμε. Το φωτοβολταϊκό που χρησιμοποιούμε περισσότερο και είναι και το πιο δημοφιλές είναι το αρσενικό γάλλιο. Έχει μια απόδοση η οποία πλέον ξεπερνά το 20%. Και φυσικά μία παράμετρος η οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η απόδοση, αλλά είναι και το κόστος της ανά τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχουν επίσης τα φωτοβολταϊκά πυρητίου, όπως βλέπετε, τα οποία έχουν αρκετά χαμηλό κόστος, αλλά αυτή τη στιγμή, εξαιτίας προφανώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά έχουν πέσει πάρα πολύ όσον αφορά το κόστος τους, οι τιμές τους, και ενώ για παράδειγμα κοστίζανε χιλιάδες ευρώ ή δολάρια ένα τετραγωνικό μέτρο, πλέον υπάρχουν πολύ προηγμένα υλικά και εκδόσεις αρσενικού γαλλίου, δηλαδή φωτοβολταϊκών, τα οποία το κόστος είναι 50 ή ακόμα και 100% φτηνότερο από ό,τι ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Κάτι το οποίο έχει να κάνει επίσης, έχει βοηθήσει οι διαστημικές αποστολές να γίνουν πολύ πιο οικονομικές. Είπαμε ότι και τα μικροηλεκτρονικά έχουν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και τεχνολογίες όπως οι οπτικοί αισθητήρες, οι αισθητήρες γενικότερα, αλλά και το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν βέβαια πολλές νέες τεχνολογίες στα φωτοβολταϊκά, πράγματα που μπορείτε να διαβάσετε σε κάποια επιστημονικά sites. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των παράλληλων κελιών. Διάφορες, για παράδειγμα, τεχνολογίες όπου τα ζεύγη που χρησιμοποιούμε των ημιαγωγών έχουν κάποια ιδιαίτερη σύνδεση μέσω των επαφών και γίνονται πλάτη με πλάτη. Έχουμε, για παράδειγμα, την ενίσχυση των υλικών χρησιμοποιώντας πυρίτιο, γερμάνιο, αλλά και γραφένιο. Επίσης, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνει η μείωση του βάρους και του κόστους αυτών των τεχνολογιών. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί πολύ μεγάλη προτεραιότητα, ειδικά για διαστημικές αποστολές που χρησιμοποιούν την ηλεκτροπροώθηση και που απαιτούνται πολλά βατ, κιλοβατ από ηλεκτρική ενέργεια. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η τεχνολογία των κελιών τριπλής σύνδεσης, triple junction όπως λέγεται, όπου η απόδοσή τους ξεπερνά το 30% και είναι, να το πούμε κάπως έτσι, το normal, δηλαδή η αναμενόμενη τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι δορυφόροι
αυτή τη στιγμή στις περισσότερες διαστημικές αποστολές. Ο τρόπος που λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, υποθέτω ότι τον γνωρίζετε. Η αρχή λειτουργίας τους είναι αρκετά απλή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι ότι έχουμε μία ηλιακή κυψέλη, η οποία αποτελείται από ένα πολύ λεπτό στρώμα από πυρίτιο, αρσενικό γάλλιο ή κάποιον άλλον ημιαγωγό. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την τεχνολογία των ημιαγωγών. Έχουμε τα φωτόνια τα οποία προσκρούν στην επιφάνεια του υλικού, μεταδίδουν την ενέργειά τους σε αυτά τα άτομα της ηλιακής κυψέλης που υπάρχουν. Ελευθερώνονται κάποια ηλεκτρόνια, των οποίων η κίνηση αυτή μειώνει την αντίσταση στην κυψέλη σε αυτό το φωτοβολταϊκό και έχει σαν αποτέλεσμα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να ρέουν και έτσι δημιουργείται το ρεύμα. Οπότε θυμίζω τον τρόπο των λειτουργίας των φωτοβολταϊκών. Φυσικά αυτό συμβαίνει όταν είμαστε εδώ στην επιφάνεια της Γης, όταν είμαστε στο διάστημα, το διαστημικό περιβάλλον προφανώς και θα δούμε ότι επηρεάζει τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην συναρμολόγηση και στην κατασκευή του. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βρούμε την ποσότητα, την πυκνότητα ισχύως εξόδου, όπως λέγεται, P-out, σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, είναι αρκετά απλός. Είναι η πυκνότητα ισχύως εισόδου, δηλαδή έχουμε την ποσότητα της ηλιακής ροής που πέφτει, να πούμε κάπως έτσι απλοϊκά, πάνω σε ένα ηλιακό πάνελ. Το πολλαπλασιάζουμε επί την απόδοση κάποιας ηλιακής κυψέλης, είπαμε ότι είναι 25-30-35%. Θα ήταν πολύ περίεργο να δείτε ένα ποσό πάνω από 40% για παράδειγμα. Και μετά το πολλαπλασιάζουμε επί την γωνία πρόσπτωσης, η οποία προφανώς έχει παίζει το ρόλο της όσον αφορά το φωτοβολταϊκό. Εδώ βέβαια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η στάση που έχει ο δορυφόρος, όπως είπαμε το σύστημα προσανατολισμού. Αν για παράδειγμα ο δορυφόρος περιστρέφεται γύρω από κάποιον από τους αξονές του, θα πρέπει να υπολογίσουμε αυτή τη γωνία ή να χρησιμοποιήσουμε έναν μέσο όρο αυτής της γωνίας. Οπότε η συνολική ισχύς εξόδου εξαρτάται από την ένταση της ηλιακής ενέργειας, την απόδοση και την γωνία πρόσπτωσης. Υπάρχει κανείς που μπορεί να μου πει ποιος είναι ο κυριότερος περιορισμός στην αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στο διάστημα? Άμα δεν υπάρχει ήλιος δεν μπορεί να παραχθεί ενέργεια. Δεν ακούω πολύ καθαρά. Μπορούμε να επαναλάβουμε? Ναι, ότι αν δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία, τότε δεν μπορεί να παραχθεί και ενέργεια. Ναι, αυτό είναι προφανές, ότι πρέπει να έχουμε μια συνεχόμενη επαφή με τον ήλιο. Πολύ σωστά, Αντώνη. Αυτό είναι η βασική συνθήκη λειτουργίας. Αλλά ποιος είναι ο περιορισμός που προκύπτει από τον ήλιο? Δηλαδή, προφανώς και έχουμε την απέτηση να έχουμε μια συνεχόμενη επαφή με τον ήλιο. Αλλά όμως, τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει την απόδοση πέρα από την ποιότητα του φωτοβολταϊκού? Τι είναι ο κυριότερος παράγοντας για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύως, εκτός από την επαφή που πρέπει να έχουμε, τη συνεχόμενη επαφή με τον ήλιο? Και η γωνία πρόσπτωσης να είναι κάθετη ουσιαστικά με τον ήλιο πάντα τα φωτοβολταϊκά. Αυτό παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι ο κυριότερος παράγοντας, με την έννοια ότι μπορούμε να βρούμε το εύρος τιμών και προφανώς θέλουμε να το μεγιστοποιήσουμε με τη γωνία. Αλλά αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με το σύστημα προσανατολισμού ενός δορυφόρου, όπως είπαμε, χρησιμοποιώντας τους μικροκινητήρες ή τους τροχούς αντίδρασης, όπως είδαμε. Αλλά να το πω κάπως αλλιώς, τι είναι αυτό το οποίο θα μείωνε πάρα πολύ, το περισσότερο ίσως από τα δεδομένα που βλέπετε σε αυτή την εξίσωση, την πυκνότητα ισχύως, δηλαδή την ποσότητα ισχύως που παράγουμε? Έχουμε το ήττα, το οποίο είναι η απόδοση που εξαρτάται από το υλικό. Έχουμε τη γωνία πρόσπτωσης, το οποίο είναι... Είναι η απόσταση, παιδιά, από τον ήλιο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πόσο μακριά είμαστε από τον ήλιο. Εάν, για παράδειγμα, είμαστε πολύ κοντά στον ήλιο, αυτό το πιν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η τιμή του. Αλλά όσο αποκρινόμαστε από τον ήλιο, αυτή η τιμή θα μειώνεται. Θα έχουμε, δηλαδή, ένα πόσο στην παραγωγή ισχύω. Οπότε αυτό θα το δούμε
στις επόμενες διακοπές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η απόσταση που έχουμε από τον ήλιο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η καμπύλη τάσης ρεύματος, την οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε όταν μιλάμε για τα υποσυστήματα του συγκροτήματος ισχύως. Η ισχύς, όπως θα θυμάστε, είναι συνάντηση του ρεύματος και της τάσης και όλα τα ηλιακά στοιχεία, δηλαδή όλα τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, έχουν μια χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος τάσης, όπως αυτή βλέπετε στο σχήμα στα αριστερά σας. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένας περιορισμός μεταξύ του ρεύματος και της τάσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι μια ηλιακή κυψέλη, ένα φωτοβολταϊκό, μπορεί να αλλάξει λόγω της θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας της δηλαδή, της ηλικίας και άλλων παραγόντων, τους οποίους θα εξετάσουμε στο μάθημά μας. Μπορούμε να φτάσουμε στη μέγιστη ισχύ εξόδου προσαρμόζοντας το ρεύμα και την τάση για να παραμείνουμε μέσα σε αυτή την ποσότητα της καμπύλης που βλέπουμε. Και εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η διαχείριση, η διανομή δηλαδή, ο καταμερισμός της τάσης και του ρεύματος σε ένα σύστημα, σε ένα συγκρότημα ισχύως. Άρα αυτό που λέμε τα ηλεκτρονικά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε αυτή την διανομή και την παρακολούθηση των τάσεων και του ρεύματος παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ηλιακοί λοιπόν συλλέκτες και οι συστοιχίες είναι το καύσιμο για την φωτοβολταϊκή μετατροπή, τα οποία προέρχονται από τα φωτόνια, όπως είπαμε, που συλλαμβάνονται στα ηλιακά πάνω του διαστημικού σκάφους. Και ήθελα να σας δώσω μία πρώτη εικόνα, μία πρώτη αντίληψη για το πόσο ικανά είναι αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ, όπως αναφέραμε, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία στο διάστημα. Οι ηλιακοί λοιπόν αυτοί οι συλλέκτες που είναι προσανατολισμένοι με έναν σωστό τρόπο προς τον ήλιο, μπορούν να μας παράγουν ισχύ που φτάνουν ίσως και τα 130 βάτα ανά τετραγωνικό μέτρο, τα οποία έχουν εξεπεραστεί με την τεχνολογία που ερευνά τώρα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αλλά και η NASA. Όπως επίσης, αν θέλουμε να δούμε την ειδική πυκνότητα ισχύως όσον αφορά τη μάζα τους, δηλαδή βλέπουμε το εμβαδό του πάνελ, αλλά επίσης θέλουμε να δούμε και την αναλογία βατ ανά κιλό. Επειδή λοιπόν τα ηλιακά κύτταρα, οι ηλιακές κυψέλες που είναι τοποθετημένα πάνω στο σώμα του δορυφόρου, δεν θα είναι πάντα βέλτιστα προσανατολισμένα, αυτή η ποσότητα ισχύως θα διαφέρει και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν στις σχεδίες ενός διαστημοπλοίου, πώς τα φωτοβολταϊκά είναι προσανατολισμένα πάνω σε ένα δορυφόρο. Γι' αυτό, όπως βλέπετε στο παράδειγμα εδώ του Hubble, τα φωτοβολταϊκά συνήθως πλέον σε διαστημικές αποστολές τα προσαρμόζουμε σε βραχίονες. Τα βάζουμε δηλαδή σε πτυσσόμενες κατασκευές και είναι εκτός του σώματος του δορυφόρου, ώστε να μπορούμε με μικρούς μηχανισμούς, με μικρούς κινητήρες στη βάση των αρθρώσεων αυτών των βραχιώνων που βλέπετε δεξιά και αριστερά από το Hubble, αυτά περιστρέφονται και περιστρέφονται με έναν πολύ αργό ρυθμό, παρακολουθώντας και μεγιστοποιώντας την έκθεσή τους στον ήλιο. Δηλαδή φτιάχνουμε ειδικούς μηχανισμούς για να μπορούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα φωτοβολταϊκά που είναι οι συλλέκτες που είναι πάνω στους δορυφόρους, να παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου και να μπορούν να μεγιστοποιούν τον χρόνο και την κατεύθυνση έκθεσης αυτών προς τον ήλιο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο ανέφερε και ο Αντώνης, είναι ότι ανάλογα με τη θέση και την τροχιά του δορυφόρου, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε κάποιες εκλήψεις, που είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός περιορισμός, τις οποίες τα ηλιακά πάνελ δεν θα μπορούν να λαμβάνουν επαρκή αριθμό φωτονίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι για δορυφόρους αυτό αλλάζει ανάλογα με την τροχιά τους. Θα πρέπει δηλαδή να πάμε πίσω στην τροχιακή μηχανική και να θυμηθούμε ότι υπάρχουν τακτικές εκλήψεις ανάλογα με την τροχιά μας. Σε low Earth orbit, σε χαμηλή γη τροχιά, ξέρουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να χρειαστεί το 40% της ισχύς του από την μπαταρία για κάθε τροχιά και οι εκλήψεις μπορούν να διαρκέσουν έως και 35 λεπτά, το οποίο είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σαν προδιαγραφή για να φτιάξουμε τη σωστή μπαταρία, το σωστό συσσωρευτή, άρα να αποθηκεύσουμε ενέργεια και να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν αυτή δεν παράγεται από τα φωτοβολταϊκά.
Επειδή η τροχιά G όμως είναι αρκετά πιο μακριά σε υψόμετρο από την low Earth orbit, η έκλειψη μπορεί να συμβεί σε ορισμένες εποχές, αλλά μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά όχι με την ίδια συχνότητα που γίνεται όταν είμαστε σε low Earth orbit. Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό να υπολογίσουμε εμείς τον τρόπο και τις εκλείψεις, τον αριθμό των εκλείψεων που έχουμε όταν, για παράδειγμα, έχουμε ένα σύστημα δορυφόρων σε τροχιά. Οπότε αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να υπολογίσουμε στο ξεκίνημα του σχεδιασμού του συστήματος, να βρούμε τον αριθμό των εκλείψεων και, όπως θα δούμε με εξισώσεις σε λίγο, πώς θα μπορούμε να σχεδιάσουμε το σωστό συσσωρευτή για αυτή την εφαρμογή. Μιλήσαμε για τις παραμέτρους απόδοσης των ηλιακών συστοιχείων και των ηλιακών πάνελ. Υπάρχουν δύο παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της απόδοσης μιας διαστημικής ηλιακής συστοιχίας. Είδαμε λοιπόν την ισχύ αναμονάδα μάζας και την ισχύ αναμονάδα επιφάνειας. Αυτές λοιπόν οι παράμετροι έχουν διαφορετικές τιμές. Υπάρχει ένα εύρος τιμών ανάλογα με την τεχνολογία. Και επίσης εδώ πέρα εισάγουμε δύο ορισμούς, τους οποίους είναι πολύ πολύ σημαντικό να τους θυμάστε. Έχουμε δύο όρους λοιπόν που λέγεται beginning of life, το ξεκίνημα δηλαδή της λειτουργίας, στο ξεκίνημα της λειτουργίας ενός ηλιακού πάνελ, και μετά το end of life, δηλαδή είναι στο τέλος η τιμή, η παράμετρος απόδοσης που έχει ένα ηλιακό φωτοβολταϊκό πάνελ στο τέλος του χρόνου λειτουργίας του. Και ο λόγος που ορίζουμε αυτές τις δύο παραμέτρους, το beginning of life και το end of life, είναι γιατί τα φωτοβολταϊκά έχουν μία φθήνουσα απόδοση, μία μείωση στην απόδοσή τους εξαιτίας της τεχνολογίας των υλικών τους. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος, δηλαδή υπάρχει μία φθορά, όπως υπάρχει και μία φθορά στην απόδοση μιας μπαταρίας. Αυτό θα το αντιλαμβάνεστε ότι συμβαίνει π.χ. στο κινητό σας, το οποίο θα κάποια στιγμή με βέβαιος, όπως και εγώ, ύστερα από 2-3 χρόνια που έχετε μία συσκευή, θα διαπιστώνετε ότι η μπαταρία σας, αντί να κρατάει για 3-4 μέρες, πλέον κρατάει, ξέρω εγώ, για έναν αριθμό ωρών, ο οποίος μπορεί να είναι και λιγότερος από τις ώρες μιας μέρας. Άρα αυτό είναι μία μείωση της απόδοσης, είναι μία φθήνουσα απόδοση, αλλά έχουμε και έναν δεύτερο λόγο που μειώνεται η απόδοση ενός φωτοβολταϊκού στο διάστημα, το οποίο είναι το διαστημικό περιβάλλον. Άρα όταν σχεδιάζουμε ένα φωτοβολταϊκό, ένα σύστημα δηλαδή για τους δορυφόρους, θα πρέπει προφανώς ο σχεδιασμός του να συμπεριλάβει αυτή τη φθήνουσα απόδοση. Άρα θέλουμε ένας δορυφόρος, για παράδειγμα, να έχει μια απόδοση 100 βατ, να μπορεί να τον παράγει ακόμα και στην τελευταία μέρα του τελευταίου έτους του χρόνου λειτουργίας της διαστημικής αποστολής. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι σχεδιάζουμε τον δορυφόρο να έχει μια μεγαλύτερη ικανότητα παραγωγής ισχύως στο ξεκίνημα λειτουργίας του, ώστε να μπορεί να παράγει την ισχύ που θέλουμε σε όλο το χρόνο λειτουργίας της διαστημικής αποστολής. Υπάρχει, παιδιά, κάποια ερώτηση μέχρι τώρα? Κάποια απορία? Είναι όλα αυτά κατανοητά, παιδιά? Έχετε κάνει ποτέ κάποιο μάθημα ενεργειακό ή κάτι αντίστοιχο στο πτυχίο μέχρι στιγμής κανείς σας? Παιδιά, θα μου απαντήσει κανείς ή θα κάνω μάθημα μόνος μου σήμερα? Ίσως είναι. Δεν άκουσα. Μ' ακούτε? Τώρα σ' ακούω λίγο, ναι. Στη μετάδοση θερμότητας είδαμε και κάποιες ασκήσεις, κάποια παραδείγματα. Συγκεκριμένα για το διάστημα ή γενικότερα για αυτά τα θέματα, για τα φωτοβολταϊκά? Για τα φωτοβολταϊκά, πιο συγκεκριμένα για την ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά ναι, για το διάστημα δεν ξέρω προσωπικά. Δεν είχα βρει κάτι στο μάθημα. Okay. Ωραία. Έχουμε λοιπόν, αν σας ζητούσα λοιπόν κάποια στιγμή για να συνοψίσουμε πού βρισκόμαστε
ποια θα ήταν η διαμόρφωση ενός συστήματος ισχύως για ένα δορυφόρο και ποια θα ήταν τα κύρια στοιχεία του υποσυστήματος ηλεκτρικής ισχύως. Αυτό θα ήταν δηλαδή ένα σχεδιάγραμμα όπως βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο ισχύει λίγο πολύ για όλα τα οχήματα. Έχουμε δηλαδή μια μετατροπή ενέργειας η οποία γίνεται με τις ηλιακές κυψέλες ή τις ηλιακές συστοιχίες. Για τα φωτοβολταϊκά, όπως θα διαπιστώσετε ήδη από το μάθημα, υπάρχουν πολλαπλές ορολογίες, πάρα πολλές, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, φωτοβολταϊκ, cells, διάφορες ορολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε αναλόγως με το βιβλίο και την επιστήμη και την εφαρμογή που μιλάμε. Οπότε έχουμε το κομμάτι της μετατροπής ενέργειας. Έχουμε μετά το μπλοκ το οποίο έχει να κάνει με την εξομάλυνση της τάσης, τον έλεγχο της τάσης και γενικότερα τη ρύθμιση των τάσεων και από τα ρεύματα, τις μετατροπές, τον έλεγχο αλλά και την προστασία των κυκλωμάτων. Έχουμε μετά το κομμάτι που είναι η χρήση της ισχύως, τα φορτία δηλαδή που θα πρέπει να παράγουμε και που απαιτεί το κάθε υποσύστημα και τα διαστημικά όργανα. Και μετά το άλλο κομμάτι το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αποθήκευση ενέργειας και οι επαναφωτιζόμενοι συσσωρευτές ή μπαταρίες. Οπότε αν σας ρωτούσα ποια είναι τα κύρια στοιχεία ενός υποσυστήματος ισχύως, θα μου κάνετε αυτό το σχεδιάγραμμα με τα τοξάκια και θα προσπαθούσατε να μου εξηγήσετε το κάθε τετραγωνάκι με έναν πολύ πολύ σύντομο τρόπο. Εδώ ήθελα να θυμίσω ότι στην εξέταση, η εξέταση δεν θα είναι μια άσκηση ελέγχου της απομνημόνευσης αυτών που έχετε μάθει στο μάθημα, ούτε κατά πόσο γρήγορα μπορείτε να εφαρμόσετε τις ικανότητές σας στο ποιος θα βρει πιο γρήγορα την πληροφορία στα αρχεία του ή στο ψάξιμο των αρχείων. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είστε είναι να είστε πολύ καλά διαβασμένοι, ώστε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που έχετε, να πάτε να βρείτε το σημείο που θα πρέπει να υπάρχει πληροφορία και εξισώσεις και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κριτική σας σκέψη για να απαντήσετε στα ερωτήματά σας. Όποιος περιμένει στην εξέταση ότι θα έχει τον χρόνο να γράψει μια έκθεση ιδεών, όπως είστε συνηθισμένοι πολλοί από εσάς να γράφετε από τις Πανελλήνιες, ή αν για παράδειγμα προσπαθήσετε να ψάξετε να βρείτε τις σημειώσεις, να αντιγράψετε ολόκληρη την απάντηση, θα χάσετε πολύτιμο χρόνο. Ο χρόνος στην εξέταση θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το υπενθυμίζω και το λέω και θα σας το ξαναπώ και την τελευταία εβδομάδα. Θα πρέπει να είστε καλά διαβασμένοι και ο τύπος των ασκήσεων είναι αυτός ο οποίος κάνουμε στο μάθημα με τα παραδείγματα που είναι στα κεφάλια, στις διαφάνειες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Βλέποντας λοιπόν και συνοψίζοντας και θέλοντας να βάλουμε μια περισσότερο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια λίγο στην αρχή λειτουργίας του υποσυστήματος ηλεκτρικής ισχύως, αν σας ρωτούσα να μου εξηγήσετε πώς δουλεύει ένα υποσύστημα ηλεκτρικής ισχύως, θα μπορούσατε να μου δώσετε το block diagram που είδαμε πριν, θα μπορούσατε βέβαια να μου κάνετε και ένα σχεδιάγραμμα όπως φαίνεται εδώ, στο οποίο έχουμε το σύστημα που μας μετατρέπει την πρωτογενή ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ισχύ, σε ρεύμα δηλαδή DC, εντός των ηλιακών κυψελών, όπως έχουμε πει, και μετά προσπαθούμε να δούμε το πώς μπορούμε να παρέχουμε την ενέργεια στα διάφορα υποσυστήματα και να ρυθμίσουμε και να κάνουμε τη διανομή ενέργειας στα υποσυστήματα. Αυτό που λέμε power conditioning and distribution. Υπενθυμίζω πάλι ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες που βλέπετε εδώ πέρα, όλα αυτά τα στοιχεία, είναι ακριβώς τα ίδια, είτε έχουμε να κάνουμε με την αυτοκίνηση, είτε έχουμε να κάνουμε με τα αεροσκάφη, είτε με τους δορυφόρους. Και επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε πλέον είναι ότι στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης 4 που ζούμε τώρα, όπως σας έχω πει, το διάστημα παίζει έναν πολύ κεντρικό ρόλο, αλλά μια άλλη τεχνολογία η οποία διαγράφει οριζόντια όλες τις εφαρμογές και όλες τις τεχνολογίες είναι η ηλεκτροκίνηση. Και βλέπουμε λοιπόν την ηλεκτροκίνηση, η οποία βασίζεται σε όλα αυτά που σας αναφέρω εδώ πέρα, να παίζει πλέον κομβικό ρόλο και να διασχίζει οριζόντια όλες τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές, είτε μιλάμε για δορυφόρους, είτε για αεροσκάφη, είτε για αυτοκίνητα, και τίνει πλέον να αντικαταστήσει τους κινητήρες καύσης. Αυτό το οποίο φέτος και πέρυσι έχει συμβεί και ίσως δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ακριβώς σε ένταση και σε μέγεθος, είναι ότι
πλέον όλες οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών στρέφονται πλέον στην ηλεκτροκίνηση και κυρίως στα αεροσκάφη υδρογόνου ή στα ηλεκτρικά αεροσκάφη. Δηλαδή προσπαθούν να μετατρέψουν αεροσκάφη που έχουν κινητήρες καύσης και να προσπαθήσουν να τα κάνουν και πιο ενεργειακά αποδοτικά, αλλά και κυρίως για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά επίσης προσφέρουν ένα πολύ πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ίσως όχι άμεσα αλλά μελλοντικά, στο να είναι κάτι πολύ πολύ οικονομικό, περισσότερο οικονομικό από τους κινητήρες καύσης. Υπάρχει κανείς που να γνωρίζει κάποιο καινούριο παράδειγμα ηλεκτροκίνησης στο τομέα της αεροδιαστημικής, το οποίο αναπτύσσεται τώρα? Τα fuel cells υδρογόνου. Οι κυψέλες υδρογόνου είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται τώρα. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και στη διαστημική, αλλά και σε άλλες εφαρμογές. Γνωρίζεις κάποια εφαρμογή των κυψελών υδρογόνου, των fuel cells? Όχι, θα σας γελάσω. Ξέρω ότι τα σκεφτόντουσαν, προσπαθούν να τα κάνουν για τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν, ναι. Έχουν εφαρμοστεί σε μερικά λεωφορεία. Έχουν εφαρμοστεί σε υποβρύχια. Στα υποβρύχια 214 που έχει το πολεμικό ναυτικό της κλάσης Παπανικολής, η γερμανική εταιρεία που κατασκεύασε αυτά τα υποβρύχια ήταν η πρώτη εταιρεία μαζί με τη σουηδική Saab και πρώην Gotland, στους οποίους χρησιμοποίησε αυτές τις κυψέλες υδρογόνου για να αντικαταστήσει τους κινητήρες καύσης και να κάνει στην ουσία τα υποβρύχια αυτά παρατήρητα, stealth όπως λέμε. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες λοιπόν της ηλεκτροκίνησης όπως συστήματα παραγωγής υδρογόνου για αεροσκάφη, αλλά αυτό το οποίο αναπτύσσεται τώρα και θα έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή στην Ελλάδα εξαιτίας του αιγιοπελαγίτικου της γεωλογίας που έχουμε και της διαμόρφωσης της χώρας μας, είναι ότι στην Αγγλία και σε άλλες χώρες και στο Καναδά, χώρες που έχουν πάρα πολλά νησάκια, γίνονται μετατροπές μικρών αεροσκαφών όπου αντικαθιστούν τους κινητήρες καύσης με ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες, και θα μπορούν μικρά αεροσκάφη να κάνουν κοντινές πτήσεις, για παράδειγμα ανάμεσα από τα μικρά νησιά, κοντινά νησιά με μικρές αποστάσεις των 100-200 χιλιόμετρων για παράδειγμα, και θα μπορούν στο αεροδρόμιο να επαναφορτίζουν ή να αντικαθιστούν τις μπαταρίες τους, και έτσι θα μπορούν οι μεταφορές να γίνουν εξαιρετικά περισσότερο οικονομικές. Είναι μια επανάσταση στην οποία θα μπορούσε να γίνει στις αερομεταφορές και η οποία εδώ στην Ελλάδα δεν συζητείται καν. Σκεφτείτε για παράδειγμα να έχουμε μικρά ηλεκτρικά αεροσκάφη, τα Cessna ή κάποια αεροσκάφη τα οποία θα έχουν 5, 10 ή και 20 επιβάτες, θα έχουν μπαταρίες και θα μπορούν να πηγαίνουν από ένα νησί σε ένα άλλο, και εκεί που κοστίζει μία πτήση 200-300 ευρώ ανά άτομο να κοστίζει 5 ή 10 ευρώ. Είναι μία επανάσταση που γίνεται αυτή τη στιγμή στις μεταφορές και προφανώς επειδή μπορούμε να κερδίσουμε από τη μείωση του κόστους παραγωγής των συσσωρευτών από την αυτοκίνηση αλλά και από την κινητή τηλεφωνία, αυτό το πράγμα, αυτό το πλεονέκτημα θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε ίσως και στον τομέα της αεροδιαστημικής. Οπότε ένα project που εγώ γράφω αυτή την περίοδο για τη χώρα μας και θα μπορούσε κάποιος να το δει σαν ένα μέρος κάποιες διπλωματικής του διδακτορικού του ή κάτι άλλο, θα ήταν πώς θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα συμβατικό αεροσκάφος και να το μετατρέψουμε σε να γίνει ηλεκτρικό χρησιμοποιώντας μπαταρίες από το ελεύθερο εμπόριο, κάτι το οποίο γίνεται στον Καναδά και στην Αγγλία και που δημιουργούνται καινούργια startup. Μία startup, για παράδειγμα, στην Αγγλία, αυτή την περίοδο που έκανε αυτό που σας είπα, ξεκίνησε και πήρε μία χρηματοδότηση γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, που απέδειξε την αρχή λειτουργίας και έκανε την πρώτη της πτήση. Οπότε αυτά είναι πράγματα που ελπίζω όλοι σας να δείτε και ίσως να ασχοληθείτε στο κοντινό μέλλον. Μιλώντας λοιπόν για τα στοιχεία του συστήματος δορυφορικής ισχύως, ήθελα λοιπόν να ξαναθυμηθούμε ότι αυτά αποτελούνται από τις κύριες και τις δευτερεύουσες πηγές ενέργειας και προφανώς όλοι οι δορυφόροι έχουν ένα δίκτυο ελέγχου ισχύως που ρυθμίζει την κατανομή, τη διανομή ισχύως που πρέπει να κάνουμε.
Η κύρια πηγή, αναφέραμε τις ενέργειες, μετατρέπει τα κάψιμα σε ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ πέρα μιλάμε για τα φωτόνια στην ηλεκτρική ενέργεια. Αν μιλάμε για την αυτοκίνηση, χρησιμοποιούμε κάποιο είδους καυσίμου, όπως είναι τα αεροσκάφους. Τη δευτερεύουσα πηγή ενέργειας όμως για την αποθήκησή της χρησιμοποιούμε τους ισορρευτές. Οπότε για να γίνουν αυτές οι αναλλαγές της κύριας και της δευτερεύουσας πηγής ενέργειας χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό δίκτυο ελέγχου ισχύως, όπου μπορούμε να παρέχουμε τα κατάλληλα επίπεδα τάσεων και ρεύματος σε όλα τα φορτία του διαστημικού σκάφους. Όπως αντιλαμβάνεστε, λάθη δεν μπορούμε να κάνουμε στο διάστημα. Δηλαδή, ένα κύκλωμα το οποίο θα φτιάξουμε για να κάνει την κατανομή των τάσεων και του ρεύματος δεν θα μπορεί να βραχυκυκλώσει, δεν θα μπορεί να έχει σφάλματα, γιατί αν γίνει μια διακοπή ρεύματος στο διάστημα, όπως έχουμε για παράδειγμα εδώ στο έδαφος, στο σπίτι μας, όταν έχει ένα άσχημο καιρικό φαινόμενο, μπορεί να μας οδηγήσει στην απώλεια του δορυφόρου του διαστημοπλοίου. Οπότε το κύριο σύστημα ισχύως, όπως είπαμε, για τους περισσότερους δορυφόρους είναι το σύστημα ηλιακής ενέργειας στα φωτοβολταϊκά. Είπαμε ότι αυτά είναι χιλιάδες ηλιακές κυψέλες που χρησιμοποιούν οι δορυφόροι και αξιοποιούνται για τη λειτουργία του δορυφόρου και αυτά τροφοδοτούν το ωφέλιμο φορτίο και τα υποσυστήματα ενός δορυφόρου. Υπάρχει κάποια διαστημική αποστολή, παιδιά, που ίσως γνωρίζετε ή μπορείτε να φανταστείτε, στην οποία δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε φωτοβολταϊκά? Ίσως σε μαγνητικούς πλανήτες. Ναι, ένα παράδειγμα. Νομίζω υπάρχει μια αποστολή η οποία φωτογραφίζει τον Ποσειδώνα, αν θυμάμαι καλά, και ταξιδεύει προς τα εκεί. Ίσως εκεί πέρα. Δεν είμαι σίγουρος, βασικά. Ή ο Πλούτωνας είναι, δεν θα είναι καλά. Οι διαστημικές αποστολές στους εξωτερικούς πλανήτες, όπου, για παράδειγμα, αυτό που πλέον διαπιστώνουμε είναι ότι η απόσταση με τον ήλιο είναι τόσο μακρινή, όπου τα ηλιακά πάνελ γίνονται εξαιρετικά, εξαιρετικά μη αποδοτικά. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σκεφτείτε ότι έχουμε ένα ηλιακό πάνελ το οποίο έχει διάσταση ένα τετραγωνικό μέτρο, με τη σημερινή τεχνολογία ένα τέτοιο πάνελ μπορεί να μας δώσει 200 βατ σε χαμηλή γίνη τροχιά, αλλά το ίδιο αυτό πάνελ, αν πάμε π.χ. όπως ανέφερε ο Αντώνης σε κάποιους από τους εξωτερικούς πλανήτες όπως ο Ποσειδώνας, μπορεί να μας δώσει μόνο για παράδειγμα 2 ή 3 βατ. Οπότε θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε άλλες πηγές ενέργειες για το κύριο σύστημα ισχύως και θα τις δούμε αυτές. Τα δευτερεύοντα σχήματα ισχύως είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται, όπως είπαμε, για την παροχή ισχύως όταν η κύρια ισχύς δεν είναι διαθέσιμη και εκεί έχουμε να κάνουμε με τις μπαταρίες, όπως έχουμε πει, οι οποίες πρέπει να παρέχουν ισχύ κατά τη διάρκεια των εκλήψεων και όταν η συστοιχεία πρέπει να επαναφορτίζει τις μπαταρίες στο φως του ήλιου, το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά σε low earth orbit. Οπότε πρέπει στην ουσία ένας δορυφόρος πάντα να έχει 2 πηγές ισχύως, δηλαδή να παράγουμε ισχύ από 2 διαφορετικές πηγές, ώστε όταν η κύρια δεν λειτουργεί, έχει κάποιο περιορισμό, να μπορούμε να παράγουμε κάποιο είδους ενέργειας σε αυτό το χρόνο. Οπότε οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και προφανώς αυτό που θέλουμε είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε μπαταρίες θα πρέπει να είναι πολύ αξιόπιστες, θα πρέπει η απόδοση φόρτισης να είναι πολύ πολύ καλά δουλεμένη και σχεδιασμένη, ώστε όλα αυτά να λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όταν σχεδιάζουμε και χρησιμοποιούμε επίσης μια μπαταρία ισορρευτής. Ένα που παίζει ρόλο είναι ο ρυθμός φόρτισης και αποφόρτισης ή εκφόρτισης, όπως λέγεται. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το βάθος αποφόρτισης της μπαταρίας, δηλαδή είναι το ποσοστό της χωρητικότητας της μπαταρίας που αποφορτίστηκε κατά διάρκεια μιας έκλειψης. Δηλαδή είναι το πόσο χρησιμοποιήσαμε μία μπαταρία. Είναι αυτό που λέμε όταν βλέπετε εσείς στο κινητό σας πόσο έχει φορτίσει όταν το έχετε συνδέσει στην μπρίζα
και έχει συνεχίσει και έχει φτάσει, για παράδειγμα, στην πλήρη αποφόρτιση ή εκφόρτιση. Η έκταση της υπερφόρτισης παίζει επίσης ρόλο, η θερμική ευαισθησία και η κλίση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά παίζουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στον χαρακτηρισμό απόδοσης μιας μπαταρίας. Γι' αυτό και πολλοί από εσάς, αυτό που κάνουμε όλοι μας, είναι ότι υποτιμούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις μπαταρίες και τις ισορρευτές. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε σωστά την φόρτιση και την εκφόρτιση ενός κινητού ή μιας μπαταρίας, όπως είναι το αυτοκίνητο ή το κινητό μας. Και εφόσον λοιπόν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, τότε αυτό θα οδηγήσει στην πτώση της απόδοσής του ή θα μας οδηγήσει στο να μειωθεί κατά πάρα πολύ ο χρόνος λειτουργίας μιας μπαταρίας. Για παράδειγμα, κάτι το οποίο συνέβη και σε μένα προσωπικά στο αυτοκίνητο του πατέρα μου, είναι ότι κάποια στιγμή έμεινε από μπαταρία, έπρεπε να αλλάξει την αρχική του μπαταρία ύστερα από 10 χρόνια, 12 χρόνια που ήταν ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας του αυτοκίνητου. Και ο κατασκευαστής που πήγαμε, στο συνεργείο που πήγαμε, του έβαλε μία λάθος μπαταρία στο αυτοκίνητο. Του έβαλε δηλαδή μία μπαταρία που είχε πολύ μικρότερη χωρητικότητα από ό,τι ήταν η απαίτηση του αυτοκίνητου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φορτίζεται και να αποφορτίζεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ή συχνότητα από ό,τι ήταν σχεδιασμένη η μπαταρία. Και προφανώς, επειδή η χωρητικότητα της ήταν πολύ μικρή, αντί να λειτουργήσει αυτή η μπαταρία για άλλα 5 ή 8 χρόνια, σταμάτησε να λειτουργεί μέσα σε 3 χρόνια ή 2 χρόνια από τότε που την τοποθετήσαμε. Λίγο επίσης και η ευαίσθητη θερμική ευαισθησία που έχουμε, οι πολύ ζεστές θερμοκρασίες που έχουμε στην Ελλάδα, εάν το συνδυάσει κανείς επίσης και με το γεγονός ότι ήταν μια μπαταρία που δεν είχε υψηλή ποιότητα κατασκευής, γιατί ήταν από έναν πάροχο ο οποίος είχε κατασκευάσει την μπαταρία αυτή με ένα πολύ χαμηλό, με χαμηλή απόδοση και ποιότητα κατασκευής. Αυτό, για παράδειγμα, σήμανε ότι αντί η μπαταρία να δουλέψει για 10 χρόνια που είχαμε την πρόβλεψη, δούλεψε μόνο για 2 χρόνια ή λιγότερο από 2 χρόνια. Οπότε όλες αυτές οι παράμετροι που σας αναφέρω εδώ πέρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στον σχεδιασμό των μπαταριών. Αυτό το οποίο συνέβη και στον τομέα της αεροδιαστημικής, πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο του σήμερα, όπου πλέον οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται π.χ. και στα αεροσκάφη αλλά και στους δορυφόρους, είναι ότι ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε μπαταρίες νικελίου καδμίου, όπου η τεχνολογία αυτή ήταν μια πάρα πολύ αξιόπιστη μπαταρία, η χημική του σύσταση ήταν πολύ κατανοητή, είχαν μια χαμηλή αυτοεκφόρτιση και έχουν μια, όπως λέμε, ισχυρή κληρονομιά στον χώρο του διαστήματος. Δηλαδή, τους χρησιμοποιούσαμε για δεκαετίες και λειτουργούσαν με πολύ μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας και είχαν έναν πολύ καλό βαθμό πρόβλεψης. Η συμπεριφορά τους δηλαδή ήταν πάρα πολύ προβλέψιμη, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όταν έχεις να κάνεις με δορυφόρους και με συστήματα που δεν μπορείς να επισκευάσεις όταν μπουν σε τροχιά. Τη δεκαετία του 90 αντικαταστήθηκαν από μπαταρίες νικελίου υδρογόνου, ειδικά για τους δορυφόρους 2, όπου θέλαμε να μειώσουμε τη μάζα, και τώρα πλέον οι μπαταρίες λιθίου ιόντων είναι το βασικό πρότυπο, δηλαδή κατά 99% είναι οι μπαταρίες που χρησιμοποιούμε. Και αυτό που προφανώς εκμεταλλευόμαστε είναι ότι υπάρχει μια σειρά από άλλες βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες της κινητής τηλεφωνίας και τώρα πλέον και της αυτοκίνησης, όπου καθοδηγούν τις εξελίξεις και επιτρέπουν τη ραγδαία ανάπτυξη αυτών των συσσωρευτών, των μπαταριών, και έχουν ρίξει δραματικά το κόστος παραγωγής. Δηλαδή τώρα πλέον, όταν εγώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, σπούδαζα το 1990 και ήθελα να πάρω μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου μπορεί να μου κόστιζε και 100 ευρώ. Τώρα μπορείς να πας να αγοράσεις μια μπαταρία λιθίου ή όντων από το περίπτερο, δηλαδή υπάρχει παντού, και μπορεί να την αγοράσει κανείς για 1 ή 2 ευρώ για μια μπαταρία ΑΑ ή μηνιών, όπως λέγεται, το μέγεθος αυτής της μπαταρίας. Άρα είναι πολύ πολύ διαδομένη και έχει πέσει πάρα πολύ το κόστος της, όπως επίσης και έχει ανέβει δραματικά η απόδοσή της. Έχουμε πλέον μπαταρίες λιθίου ιόντων που έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και απόδοσης από ό,τι πριν από 5 χρόνια. Και επίσης οι προβλέψεις είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικές για τέτοιες μπαταρίες.
Όταν όμως σχεδιάζουμε τους συσσωρευτές, όπως τόνισα πιο πριν, η τροχιά των δορυφόρων παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη επίδραση στις μπαταρίες που πρέπει να σχεδιαστούν για ένα δορυφόρο. Είπαμε λοιπόν ότι οι δορυφόροι λίγο χρειάζονται περίπου 90 λεπτά για να περιστραφούν γύρω από την κοινή περίοδος τους. Σε αυτή τη θέση ο δορυφόρος βρίσκεται σε έκλειψη από περίπου 30 έως 40 λεπτά την ημέρα, που σημαίνει ότι οι μπαταρίες αυτές πρέπει να αντέχουν σε έναν τεράστιο αριθμό από κύκλους απορτήσεων το χρόνο, οι οποίοι φτάνουν κατά τους 5.000. Είναι δηλαδή κάπως σαν τις μπαταρίες των αυτοκινήτων ή τις μπαταρίες, για παράδειγμα, της κινητής τηλεφωνίας, όπου θέλουμε να κάνουμε πολύ, πολύ μεγάλη συχνότητα φορτήσεων. Οι δορυφόροι GEO, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε ένα πολύ διαφορετικό υψόμετρο και η περίοδος είναι 24 ώρες, εκεί όταν βρίσκονται σε έκλειψη, αυτό συμβαίνει σε δύο περιόδους εξαιτίας της γεωμετρίας της τροχιάς. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει δύο φορές το χρόνο σε περίοδους των 45 ημερών, όπου οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται για 0 έως 72 λεπτά την ημέρα. Εκεί λοιπόν οι μπαταρίες πρέπει να σχεδιαστούν με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχουν πολύ χαμηλότερο κύκλους φορτήσεων από τις σε low Earth orbit, αλλά η χρονική τους διάρκεια επίσης είναι και έως 72 λεπτά, άρα είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτό που είναι σε low Earth orbit. Αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για τροχιές GEO είναι ίσως πιο τεχνολογικά, να το πω έτσι, λιγότερο προηγμένες, δηλαδή είναι λιγότερο επικίνδυνες, να το πούμε κάπως έτσι, με ένα βαθμό υπερβολής, οι μπαταρίες που χρειάζονται για την τροχιά GEO, οπότε μπορούν να κατασκευαστούν σχετικά πιο εύκολα. Βέβαια, αυτό που αλλάζει πάρα πολύ στην τροχιά GEO είναι ότι οι συσσωρευτές, εξαιτίας του χρόνου λειτουργίας της αποστολής, του κόστους που έχουν, πρέπει να λειτουργούν από 15 έως 20 χρόνια και όχι μόνο για 5 ή 6 χρόνια που είναι στην τροχιά LEO. Οπότε αυτές οι προδιαγραφές που βλέπετε για τις μπαταρίες σε σχέση LEO σε σύγκριση με τις GEO είναι πολύ διαφορετικές, έτσι απαιτούν πολύ διαφορετικές μπαταρίες, πολύ διαφορετικές προδιαγραφές για τις μπαταρίες που χρησιμοποιούμε ανάλογα με την τροχιά του δορυφόρου. Κάποια απορία, παιδιά, μέχρι στιγμής? Πάνω σε όλα αυτά. Όχι. Ωραία. Κάτι που ήθελα να δούμε λοιπόν είναι το τι σημαίνει το βάθος εκφόρτισης ή αυτό που λέμε στα αγγλικά depth of discharge. Το βάθος εκφόρτισης καθορίζει τη διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας σε έναν δορυφόρο και αυτό που σημαίνει το βάθος εκφόρτισης είναι το ποσοστό που έχει μια πλήρη αποφόρτιση ή εκφόρτιση μιας μπαταρίας. Δηλαδή, για να διατηρηθεί η λειτουργία της μπαταρίας, μπορεί να χρειαστούμε ένα διαφορετικό βάθος εκφόρτισης. Η προδιαγραφή που χρησιμοποιούμε για αυτό το βάθος εκφόρτισης είναι συνήθως 20% που χρησιμοποιείται για μπαταρίες νικελίου καδμίου στο διάστημα, όταν έχουμε μια απέτηση εγγύησης 5 ετών ζωής σε low Earth orbit. Εδώ να θυμίσω ότι τα προϊόντα τα οποία αξιοποιούμε έρχονται και με εγγυήσεις και πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν σε δοκιμές ώστε να είναι εγγυημένος ο χρόνος λειτουργίας όπως και η απόδοσή του. Οι δορυφόροι GEO, οι οποίοι θα υποστούν λιγότερες εκλήψεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα υψηλότερο βάθος DOD, Depth of Discharge, βάθος εκφόρτισης από ό,τι σε low Earth orbit. Όμως το βάθος εκφόρτισης καθορίζει τη μάζα ενός, όπως και τον αριθμό των μπαταριών που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε έναν δορυφόρο ο οποίος χρησιμοποιεί ή απαιτεί 2 κιλοβάτ από ηλεκτρική ενέργεια, η μάζα λοιπόν θα κυμαίνεται από 50 έως 100 κιλά εάν έχουμε 100% βάθος εκφόρτισης, αλλά αυτό το βάρος θα μεγαλώσει εάν η δυνατότητα αποθήκευσης που έχει είναι στο 20%, δηλαδή θα χρειαστούμε περισσότερες μπαταρίες για να πραγματοποιήσουμε την ίδια λειτουργία. Άρα το βάθος εκφόρτισης είναι μια σημαντική παράμετρος την οποία θέλουμε να υπολογίσουμε και μπορούμε να την υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας απλές εξισώσεις που θα δούμε
στις επόμενες διαφάνειες. Ο σχεδιασμός λοιπόν μιας ηλιακής ησυχίας αλλά και της μπαταρίας απαιτεί να γνωρίζουμε τη μάζα της ηλιακής ησυχίας που πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις απαιτήσεις φόρτισης της μπαταρίας, όπως και τις απαιτήσεις φορτίου, δηλαδή πόσα βατ θα πρέπει να καταναλώσει ένα υποσύστημα. Οπότε, αν ένας δορυφόρος απαιτεί 2 κιλοβάτ, όπως είδαμε πιο πριν για τη λειτουργία του, η ενέργεια που καταναλώνεται από τις μπαταρίες, από τα φορτία, τα διάρκεια της έκλειψης, είναι 2 κιλοβάτ ανά ώρα, τότε η συστοιχία θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει πάνω από αυτά τα 2 κιλοβάτ, δηλαδή να παράγει κάτι το οποίο ίσως να είναι κοντά στα 3 κιλοβάτ, για να έχουμε, για παράδειγμα, και ένα περιθώριο ασφάλειας. Οπότε, έτσι, η μάζα της ηλιακής συστοιχίας θα μπορούσε, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που είδαμε πιο πριν, να είναι γύρω στα 85 έως 120 κιλά. Και αν χρησιμοποιήσω κάποια άκαμπτα ηλιακά πάνελ στους δορυφόρους που, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτοί έχουν ισχύ από 15 βάτ ανά κιλό έως 30 βάτ ανά κιλό, αναλόγως με το τι τεχνολογία χρησιμοποιούν, αλλά και το κόστος τους. Εκεί, βέβαια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, όπως είπαμε, την έκταση της ηλιακής ησυχίας στη θερμοκρασία και να δούμε επίσης αυτό το φαινόμενο της μειωμένης απόδοσης που έχουν τα φωτοβολταϊκά όταν εκτεθούν και χρησιμοποιηθούν στο διάστημα. Το υποσύστημα διαχείρισης και διανομής ισχύως, αυτό που λέμε Power Management and Distribution, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού του συστήματος ισχύως για τους δορυφόρους που χρησιμοποιούνται σε τροχιά. Οπότε, τα ηλεκτρονικά φορτία εντός του δορυφόρου χρειάζονται διαφορετικές τάσεις για να λειτουργήσουν και αυτό πολλές φορές απαιτεί να χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, διαφορετικές αρχιτεκτονικές και ηλεκτρονικά για να μπορούμε να αλλάζουμε τις τάσεις και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα διάφορα εξαρτήματα και τα διάφορα υποσυστήματα στις σωστές τάσεις. Οπότε το υποσύστημα Power Management and Distribution, αυτό το κλίματο όπως λέμε, θα τα χειριστεί όλα αυτά. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συσσωρευτών, την παρακολούθηση της υποβάθμισης της μειωμένης απόδοσης, δηλαδή των ηλιακών συστοιχειών, αλλά και την αλλαγή του συστήματος διανομής φορτίου. Αν, για παράδειγμα, ένα φορτίο απαιτεί λιγότερο ρεύμα ή κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, να μπορούμε να στέλνουμε τις τάσεις και τα ρεύματα που θέλουμε όταν χρειάζονται στο υποσύστημα που χρειάζεται. Όπως είναι άλλωστε το σύστημα κατανομής και διαχείρισης ισχύως που έχουμε στα σπίτια μας και το οποίο διαχειρίζεται, για παράδειγμα, ο ΔΔΕ, δηλαδή παλιά ήταν η ΔΕΗ, τώρα υπάρχει η ανεξάρτητη, εταιρεία του δημοσίου, η οποία ελέγχει και παρέχει το δίκτυο κατανομής ρεύματος στις κατοικίες και γενικότερα στη χώρα και σε κάθε χώρα. Οπότε, συνοψίζοντας λίγο, τι θα χρειάζεται να ξέρουμε για να σχεδιάσουμε το σύστημα ισχύως για δορυφόρους. Θα πρέπει πρώτα να δούμε και να υπολογίσουμε την τροχιά ενός δορυφόρου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τον προσανατολισμό του δορυφόρου. Πώς είναι, για παράδειγμα, ποια είναι η γωνία κλίσης του με τον ήλιο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του σκοπού του δορυφόρου, δηλαδή επικοινωνίες, καιρός, GPS, ώστε να δούμε τι επιστημονικά όργανα χρειάζεται, άρα και τις απαιτήσεις ισχύως. Για παράδειγμα, ένας αισθητήρας δεν απαιτεί τόσο πολύ ισχύ όσο, για παράδειγμα, ένα ραντάρ. Άρα θα πρέπει να χαρτογραφήσουμε πολύ προσεκτικά τις απαιτήσεις της αποστολής ενός δορυφόρου. Τι άλλα ωφέλιμα φορτία υπάρχουν στο δορυφόρο. Να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ηλιακή ισχύ. Πόσα βατ χρειάζεται ο δορυφόρος. Άρα να υπολογίσουμε και το εμβαδό των φωτοβολταϊκών κυψελών που χρειάζεται. Ο υπολογισμός των απαιτήσεων των μπαταριών και μετά ο σχεδιασμός του συστήματος παροχής ισχύως σε κάθε στοιχείο. Αυτό λοιπόν το κάνουμε χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσουμε τις βασικές απαιτήσεις ισχύως του δορυφόρου, λαμβάνοντας υπόψη την προδιαγραφή ή τις προδιαγραφές της αποστολής και το ωφέλιμο φορτίου. Πόσα ωφέλιμα φορτία έχουμε, πόση ώρα θα πρέπει να είναι αναμένα αυτά τα φορτία και τι μέγιστη κατανάλωση ισχύως έχουν. Την μέθοδο σταθεροποίησης, η οποία επηρεάζει προφανώς την ηλιακή συστοιχία,
τον τύπο των ηλιακών κυψελών που χρησιμοποιούνται, εάν είναι άκαμπτα ή αν είναι ευέλικτα, δηλαδή κατά πόσο αυτά, για παράδειγμα, όταν είναι σε τροχιά, έχουν διάφορες, σχηματίζουν κάποιες ταμπύλες που ίσως να μειώνουν π.χ. την απόδοσή τους. Την τροχιά για τον προσδιορισμό των χρόνων έκλειψης της μάζας της μπαταρίας και των απαιτήσεων της μπαταρίας. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, οι πιθανές απώλειες που έχουμε στο διάστημα και στα ηλεκτρονικά αλλά και στα φωτοβολταϊκά εξαιτίας του διαστημικού περιβάλλοντος. Οπότε όλα αυτά είναι παράγοντες που πρέπει να υπολογίσουμε στον σχεδιασμό του υποσυστήματος ισχύως. Ήθελα πριν δούμε τις εξισώσεις και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε την ισχύ ενός διαστημικού σκάφους, να σας δείξω κάποια παραδείγματα για την κατασκευή της ηλιακής ησυχίας ή το ηλιακό κελί. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα σε αυτή τη διατομή ένα παράδειγμα ενός gallium arsenide, αρσενικού κοκάλιο δηλαδή, που έχει ημιαγωγούς από αυτό το υλικό, το οποίο βλέπετε ότι είναι κάποια πολύ λεπτά στρώματα ημιαγωγών στη μέση της κυψέλης. Και μετά βλέπετε ότι έχει μία πλάκα, ίσως από αλουμίνιο ή από κάποια κυψελωτή, για παράδειγμα, δομή, αυτό που λέμε το honeycomb structure που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, το οποίο του δίνει το structural rigidity, δηλαδή του δίνει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να στέκεται πάνω σε ένα υλικό ημιαγωγός και να μην σπάσει. Βλέπετε λοιπόν τις καλωδιώσεις. Και μετά από πάνω, αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε κάποιες επιστρώσεις οι οποίες το προστατεύουν και θερμικά, αλλά και προσπαθούμε να βάλουμε επίσης και κάποιες επιστρώσεις από πολύ λεπτό γυαλί, όπως και κόλλες, οι οποίες βοηθούν στο να προστατευτούν η μυαγωγή αυτή από τις θερμοκρασίες, από το ατομικό οξυγόνο, αλλά και από τις ακτινοβολίες που βρίσκονται στο διάστημα. Γι' αυτό φαντάζομαι πολλοί από εσάς, όταν θα έχετε δει κάποιο φωτοβολταϊκό, είτε σε κάποια θερμοσύμφωνα ή σε κάποιο ηλιακό πάρκο, θα έχετε διαπιστώσει ότι το πάνω μέρος του φωτοβολταϊκού είναι κάπως διαφανές, ότι βλέπετε έτσι ένα σκούρο κόκκινο ή μαύρο χρώμα, το οποίο είναι το φωτοβολταϊκό υλικό. Μπορείτε να το δείτε πολύ λεπτομερώς, να δείτε τους ημιαγωγούς και να ενώνονται με κάποιες μικρές καλωδιώσεις, οι οποίες είτε να είναι μικρά καλώδια, είτε να είναι εκτυπωμένα καλώδια που ενώνουν τους ημιαγωγούς. Και από πάνω από αυτά έχουμε διάφορες επιστρώσεις και γυαλί για να προστατεύονται από το περιβάλλον. Εδώ βλέπετε άλλη μία διατομή μιας ηλιακής ησυχίας η οποία συναρμολογείται σε ένα δορυφόρο. Βλέπετε για παράδειγμα ότι υπάρχει το cover glass, υπάρχει μία κόλλα η οποία είναι διαφανής. Έχουμε μετά την ηλιακή κυψέλη, το solar cell. Μετά βλέπετε πώς αυτό το συνδέουμε με την ηλεκτροπόληση, με κάποια κυκλώματα και με κάποια επίσης επιφάνεια η οποία το προστατεύει και του δίνει τη δομή, δηλαδή μπορεί και κάθεται σε μια σταθερή δομή και μετά κάθεται πάνω σε ένα honeycomb structure που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που λέγεται honeycomb core, το οποίο είναι μια κυψελωτή δομή από δύο στρώσεις αλουμινίου που ενδιάμεσα έχει τους μικρούς σωλήνες από σύνθετα υλικά για να μπορούν να δώσουν την δομική σταθερότητα πάνω στο ηλιακό κελί, ώστε να παραμείνει άκαμπτο, γιατί ξέρουμε ότι οι ηλιακές κυψέλες, όταν για παράδειγμα έχουν πάνω στη δομή τους άλλες ηλιακά κελιά, μπορούν οι κυψέλες μπορούν να αντέχουν τις διάφορες στρέψεις που δέχεται μία δομή, αλλά υπάρχουν και διάφορες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να σπάσουν αυτά τα ηλιακά κελιά, δηλαδή θύρονται και έτσι σταματούν να λειτουργούν. Οπότε όλα αυτά αποτελούν μια ευαίσθητη παραγωγική διαδικασία συναρμολόγησης, η οποία πλέον βέβαια έχει γίνει πολύ οικονομική. Υπάρχουν εργοστάσια παντού, ακόμα και στην Ελλάδα, που συναρμολογούνται τέτοιες τεχνολογίες και χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα ηλιακά πάρκα κτλ. Κάποια ερώτηση, παιδιά, πάνω σε αυτά? Ερώτηση, απορία, σχόλιο. Ωραία. Ήθελα επίσης να σας δείξω μία-δύο γραφικές παραστάσεις για να δείτε λίγο την απόδοση και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
από τις ηλιακές συστοιχίες και από κάποιο ηλιακό κελί. Αυτό που βλέπετε σε αυτή την γραφική παράσταση είναι ότι στον άξονα Χ βλέπετε την διαμόρφωση της θερμοκρασίας, η οποία πηγαίνει από τους μείον 150 βαθμούς στους 150 βαθμούς, και μετά βλέπετε επίσης την απόδοση που έχει ένα ηλιακό κελί. Στην καμπύλη, η οποία έχει την συνεχόμενη γραμμή, βλέπετε το gallium arsenide, το αρσενικό γάλλιο δηλαδή, το οποίο βλέπετε πώς μεταβάλλεται η απόδοσή του. Βλέπετε δηλαδή ότι όσο ζεσταίνεται, μεταβάλλεται η απόδοσή του, ενώ βλέπετε ότι η μία κυψέλη που αποτελείται από πυρίτιο, πόσο γρήγορα φτύνει η απόδοσή της ανάλογα με την αλλαγή της θερμοκρασίας προς το θερμό. Αυτές λοιπόν οι καμπύλες είναι πολύ σημαντικές για μας, ώστε να υπολογίσουμε την απόδοση ενός συγκροτήματος ισχύως που φτιάχνουμε για ένα διαστημικό σκάφος, γιατί φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να μπορούν με τον θερμικό έλεγχο, με κάποια συστήματα θερμικής προστασίας, να μπορούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να βελτιώνουμε την απόδοση, κρατώντας αυτά τα πάνελ σε μια σταθερή θερμοκρασία δωματίου, για παράδειγμα, ή να τα διατηρούμε ψυχρά, όπου, όπως φαίνεται από αυτές τις καμπύλες, η απόδοσή τους είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Μια άλλη καμπύλη που ήθελα να σας δείξω επίσης είναι, βλέποντας πάλι στον άξονα ψ την απόδοση, αλλά εδώ βλέποντας το power output, δηλαδή η πυκνότητα ισχύως εξόδου, όπως λέγεται, η παραγωγή ισχύως από ένα φωτοβολταϊκό, πώς αλλάζει με το χρόνο λειτουργίας σε μία τροχιά, τη διάρκεια δηλαδή λειτουργίας μιας διαστημικής αποστολής. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι το beginning of life, όταν ξεκινά να λειτουργεί μια τέτοια ηλιακή κυψέλη, και υποθετικά στα δεξιά βλέπετε το end of life, αυτό μπορεί να είναι για παράδειγμα 10 χρόνια υποθετικά. Βλέπετε ότι στις πάνω δύο καμπύλες που λέει low earth orbit, βλέπετε πάλι τις δύο τεχνολογίες πυρητίου και αρσενικού γαλλίου, το οποίο είναι οι δύο τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών που συγκρίνουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ύστερα π.χ. από 2-3-4 χρόνια υπάρχει μια φθήνουσα απόδοση, η οποία φτάνει να είναι περίπου στο 90% ή στο 85% της αρχικής τιμής. Σε τροχιά τζίο, όπου η ατμόσφαιρα δεν μας προστατεύει, η ακτινοβολία είναι μεγαλύτερη, βλέπετε ότι η φθήνουσα απόδοση μεγαλώνει αρκετά. Βλέπετε δηλαδή ότι για το gallium arsenide η φθήνουσα απόδοση φτάνει και συνεχίζει να μειώνεται, να μειώνεται κατά 20-30%. Κάτι το οποίο είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό, μια σημαντική φθορά στην απόδοση των ηλιακών κυψελών και πρέπει προφανώς να λάβουμε υπόψη μας. Οπότε αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Ένα άλλο πράγμα που είπαμε είναι ότι σημαντικό ρόλο παίζει η διαμόρφωση των ηλιακών συστοιχειών, δηλαδή πώς προσαρμόζουμε τις ηλιακές κυψέλες πάνω στον δορυφόρο. Στα αριστερά και στα δεξιά βλέπετε δύο διαμορφώσεις, όπου οι ηλιακές κυψέλες είναι προσαρμοσμένες πάνω στο σώμα του δορυφόρου. Δηλαδή τις έχουμε κολλήσει πάνω στα έδρανα, στις έδρες ή στο γεωμετρικό σχήμα ενός δορυφόρου. Αριστερά βλέπετε τον DSCS, ο οποίος είναι ένας δορυφόρος τηλεπικοινωνιακός που είναι ιδιοπεριστρεφόμενος και στον οποίο οι ηλιακές κυψέλες, οι συστοιχίες είναι τοποθετημένες γύρω από όλο το σώμα του δορυφόρου στις πλαϊνές επιφάνειες και προφανώς μόνο ένα ποσοστό, το 50-40% των κυψελών, θα έχουν μία έκθεση στον ήλιο. Δεξιά βλέπετε τον Βέλα, ο οποίος είναι ένας δορυφόρος γεωδεσίας που μελετά το πώς αλλοιώνεται η γεωμετρία της Γης ανάλογα με τη σύσταση της Γης. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι ότι όλες οι κυψέλες είναι προσαρμοσμένες στις διάφορες έδρες σε αυτό το πολυγονικό σχήμα και προφανώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο, όπως λέμε απλοϊκά, που κοιτάζει ο δορυφόρος στον ήλιο. Δηλαδή ποιο είναι το εμβαδό που εκτίθεται στον ήλιο ώστε να παράγουμε την ηλεκτρική ισχύ. Τον δορυφόρο που βλέπετε στη μέση, βλέπετε έναν τεράστιο τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο της Αμερικής, τον TDRS. Είναι η δορυφόρη τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί η NASA για να μπορούν οι δορυφόροι και τα επανδρομένα διαστημόπλαια όπως το Διαστημικό Λεωφορείο ή ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός να επικοινωνούν με αυτούς τους δορυφόρους σε τροχιά GEO,
Γι' αυτό βλέπετε τις τεράστιες κεραίες που έχει δεξιά και αριστερά. Μετά βλέπετε τα δύο τεράστια πτερύγια, τα ηλιακά πτερύγια που έχει με τις ηλιακές συστοιχίες, που είναι σε βραχίονες και που μπορούν να περιστραφούν και να κατευθύνονται ακριβώς προς τον ήλιο, ώστε να βελτιστοποιήσουν το εμβάδο που εκτίθεται στον ήλιο και έτσι να είναι όσο τον περισσότερο αποδοτική. Αυτή λοιπόν η δορυφόρη, όπως είναι ο μεσαίος ο TDRS, είναι η πιο κλασική πλέον σχεδίαση, όπου έχουμε την κεντρική δομή ενός δορυφόρου, έχουμε τις δύο αρθρώσεις, τους βραχίονες που βλέπετε εδώ πέρα και τα ηλιακά πτερύγια, τα οποία είναι άκαμπτα, ώστε να μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των ηλιακών συστοιχειών. Κάποια ερώτηση, παιδιά, από κάποιον? Όχι. Okay. Ήθελα λοιπόν να δούμε λίγο την αποθήκευση ισχύως. Μιλήσαμε για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρέχουν ισχύ στα υποσυστήματα του διαστημικού σκάφους. Και ήθελα να ξαναδούμε λίγο τα μεγέθη και τις διαφορές ανάμεσα από γεωστατικούς δορυφόρους και τους δορυφόρους λίο. Είπαμε λοιπόν ότι οι γεωστατικοί δορυφόροι βιώνουν δύο εποχές έκλειψης, την άνοιξη και το φθινόπωρο, και αυτό έχει να κάνει με τη γεωμετρία του ήλιου και της γης και το κατά πώς περιστρέφονται το ένα γύρω από το άλλο. Αυτό λοιπόν, αν υπολογίσουμε λίγο την τροχιά Τζίο, μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε ότι δημιουργούνται 90 εκλήψεις ετησίως, οι οποίες διαρκούν περίπου 72 λεπτά η κάθε μία, άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος μιας μπαταρίας ανάλογα με τις εκλήψεις αυτές των 72 λεπτών. Οι δορυφόροι λίο αντιμετωπίζουν, όπως είπαμε, πολύ περισσότερες εκλήψεις. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε να κάνουμε με μια πολική λιοσύγχρονη τροχιά των 550 χιλιόμετρων, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 15 εκλήψεις κάθε μέρα. Αυτές είναι διάρκειας 30 λεπτών η κάθε μια. Οπότε, αν κάνουμε τους αντίστοιχους πολλαπλασιασμούς, βρίσκουμε ότι οι εκλήψεις είναι πολύ πολύ περισσότερες, άρα η μπαταρία θα πρέπει να σχεδιαστεί διαφορετικά. Άρα οι απαιτήσεις αυτών των συστημάτων είναι διαφορετικές. Είπαμε ότι οι δευτερεύουσες μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογίσουμε την απώλεια ενέργειας και την αποδοτικότητα που σχετίζεται με τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης. Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιούμε, μπορούν να εμφανίσουν διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες και να επιλέγονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αποστολής. Είδαμε ότι υπάρχουν διαφόρων τύπων μπαταρίες, αλλά η μπαταρία λιθίου ιόντων είναι η πιο διαδεδομένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται τώρα και είναι η πιο προσιτή και οικονομική, και υπάρχουν εταιρείες που πουλάνε είτε εξειδικευμένες τέτοιες μπαταρίες ή μπαταρίες που μπορούν να τροποποιηθούν για χρήση στο διάστημα, δηλαδή να είναι συμβατές με την χρήση, με τους κύκλους φόρτισης που θέλουμε, ώστε να είναι όσο τον περισσότερο αποδοτικές. Μία μπαταρία, ήθελα να σας δείξω, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε καθίσει και έχετε παίξει με τις μπαταρίες, δηλαδή να έχετε καθίσει και να τις κόψετε και να τις ανοίξετε και να δείτε πώς είναι. Μία μπαταρία λοιπόν νικελίου καδμίου είναι μία πολύ συμβατική τεχνολογία, είναι οι απλές μπαταρίες που χρησιμοποιούμε. Έχουν για παράδειγμα διάφορα σύνθετα υλικά και χημικά μέσα και έχουν αυτό το έτσι κάπως μεταλλικό και πλαστικό περίβλημα γύρω τους και γίνονται οι χημικές διεργασίες μέσα τους. Επίσης, όταν ξεπεράσουν το χρόνο λειτουργίας τους και τις ξεχάσουμε, ξέρουμε ότι το χημικό που είναι μέσα θα διαπεράσει το εξωτερικό περίβλημα, τη δομή δηλαδή που αποτελείται η μπαταρία, και θα μας δημιουργήσει προβλήματα και μπορεί να μας καταστρέψει τα κυκλώματα ανάλογα με τη συντήρησή του. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς θα έχετε δει τη φθορά, τα άλατα που δημιουργούνται και το πώς αυτά μπορούν, εάν δεν τα συντηρήσουμε σωστά, να μας καταστρέψουν μια ηλεκτρική συσκευή. Τι χρησιμοποιούμε σαν κριτήριο επιλογής? Χρησιμοποιούμε τη διάρκεια του κύκλου ζωής, το χρόνο λειτουργίας, το βάθος αποφόρτισης, την μάζα και την ενεργειακή πυκνότητα, δηλαδή τα βάτ ανά κιλό, τι τάση πρέπει να μας δώσουν, το εύρος θερμοκρασίας
η χωρητικότητα αποθήκευσης, η οποία μετράται σε αμπεώρες, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος φόρτισης και το τι προστασία χρειάζεται να έχει μία μπαταρία. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά κριτήρια της μπαταρίας για έναν δορυφόρο. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι θα φέρουμε εις πέρας είναι να πραγματοποιήσουμε το σωστό έλεγχο ισχύως, τη ρύθμιση και τη διανομή. Είπαμε λοιπόν ότι η ισχύς που παράγεται από την ηλιακή συστοιχεία είναι ανάλογη με τη γωνία φωτισμού και την έκλειψη. Η τάση της μπαταρίας κυμαίνεται ανάλογα με την κατάσταση της φόρτισης και επίσης τα υποσυστήματα του διαστημικού σκάφους και τα ωφέλιμα φορτία απαιτούν σταθερές τάσεις, αλλά και να είναι απομονωμένα από τα άλλα συστήματα και να μην επηρεάζεται το ένα από το άλλο. Άρα, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται και να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται τα φορτία του διαστημικού σκάφους, δηλαδή οι τάσεις και τα ρεύματα, όπως συμβαίνει ίσως σε ένα σπίτι, θα πρέπει να παρακολουθούνται, γιατί αν υπάρχει απότομη διαφορά τάσης ή στο ρεύμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα βραχυκύκλωμα και θα μπορούσε, όπως συμβαίνει στα ηλεκτρονικά συλλογικές συσκευές εδώ στο έδαφος, να κάψουμε ή να βραχυκυκλώσουμε ένα σύστημα, και γι' αυτό το σύστημα διανομής ισχύως χρησιμοποιεί πολλά κυκλώματα προστασίας όλων των υποσυστημάτων και τα σβήνει εάν, για παράδειγμα, υπάρξει κάποια διαφορά τάσης η οποία είναι πάνω από το αναμενόμενο που έχει σχεδιαστεί. Υπάρχουν δηλαδή πολλές δικλείδες ασφαλείας στα κυκλώματα αυτά, έχουν έξυπνους αλγορίθμους αλλά και έξυπνα κυκλώματα προστασίας, ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθούμε και να μην έχουμε κάποιες καταστροφικές αστοχίες. Αυτό που ήθελα να σας δείξω εδώ είναι ένα σχεδιάγραμμα τηλεμετρίας. Είναι ένα από τα πρώτα σχεδιάγραμματα τηλεμετρίας από δορυφόρους που εγώ είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω και να δω όταν ήμουν φοιτητής ακόμα στο τέλος της δεκαετίας του 90. Και αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι το σχεδιάγραμμα της τάσης της μπαταρίας και δείχνει εδώ πέρα την πτώση της απόδοσής της εάν, για παράδειγμα, δεν εφαρμόσουμε κάποια τεχνική ρύθμιση της τάσης. Αυτό που βλέπετε λοιπόν εδώ είναι η πτώση της τάσης μιας μπαταρίας ανάλογα με το χρόνο, και αν δείτε προσεκτικά το χρόνο που ξεκινά από το χρόνο 0 λεπτά στον άξονα Χ, θα δείτε ότι λίγο πριν τα 95 λεπτά στα 90 λεπτά που έχουμε την συμπλήρωση της περίοδου, έχουμε μπει σε μία, για παράδειγμα, έκλειψη. Κατά τη διάρκεια της έκλειψης βλέπετε ότι η τάση της μπαταρίας πέφτει και πέφτει αρκετά, πηγαίνει δηλαδή από τα 14 βολτ στα 12 και κάτι βολτ, οπότε βλέπουμε την πτώση της. Το κύκλωμα και το σύστημα εδώ πέρα θα μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια απόκληση της τάσης, αλλά υπάρχουν άλλα συστήματα και υποσυστήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν μια τέτοια πτώση της τάσης, δηλαδή θα σταματούσαν να λειτουργούν. Οπότε η ρύθμιση της τάσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συστήματος διανομής του συγκροτήματος ισχύως. Πώς σχεδιάζουμε μία ηλιακή συστοιχεία και το συγκρότημα ισχύως ενός διαστημοποιού, ενός δορυφόρου? Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε την ισχύ που παράγεται από μία ηλιακή συστοιχεία, αυτό που βλέπετε στο δεξί κομμάτι της εξίσωσης, το PSA, το Power to Solar Array, όπως λέμε στα αγγλικά, και έχουμε τον χρόνο, ο οποίος είναι σε έκλειψη και στο φως της ημέρας. Είναι το T daytime και το T epsilon, το T E που είναι το T eclipse. Οπότε ένα φωτοβολταϊκό προφανώς θα μας παράγει ισχύ για το μέρος της τροχιάς το οποίο φωτίζεται το φωτοβολταϊκό. Άρα το T D είναι ο χρόνος ο οποίος ο δορυφόρος θα είναι εκτεθειμένος στον ήλιο. Αυτό που βλέπουμε στο αριστερό μέρος της εξίσωσης εδώ είναι το P D, δηλαδή είναι το Power Daytime, Tough Daytime, και το XD, το οποίο είναι η απόδοση ισχύως από την ηλιακή συστοιχεία απευθείας σε φορτία, δηλαδή είναι ένας συντελεστής που θα σας δίνουμε, είναι συνήθως το 0,85, δηλαδή βλέπουμε ότι η απόδοση ισχύως κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι υψηλή και είναι γύρω στα 0,85, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά έχουν μια υψηλή απόδοση. Όταν όμως είμαστε σε έκλειψη,
Το power at eclipse θα μας το δίνει προφανώς ένας συσσωρευτής, μια μπαταρία. Άρα το υπολογίζουμε σαν power of eclipse. Τι eclipse είναι ο χρόνος της έκλειψης. Και XE είναι η απόδοση ισχύως για την φόρτιση της μπαταρίας, αλλά και από την μπαταρία που την δίνουμε, δηλαδή που χρησιμοποιούμε ανάλογα με τα φορτία που πρέπει να φέρουμε εις πέρας, το τι ισχύει, δηλαδή πρέπει να καταναλώσουν τα υποσυστήματα. Και βλέπετε ότι η απόδοση μιας μπαταρίας είναι αρκετά χαμηλή, χαμηλότερη από τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή είναι στο 0,65. Οπότε από εδώ πέρα βλέπετε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ που παράγεται από μια ηλιακή συστοιχία. Προφανώς πρέπει να υπολογίσουμε τον χρόνο της έκλειψης και τον χρόνο που είμαστε σε υπό το φως της ημέρας, και αυτό υπολογίζεται από τα τροχιακά στοιχεία του δορυφόρου και από τη γεωμετρία που είδαμε στην προηγούμενη, σε μια από τις προηγούμενες διαφάνειες. Μετά προσπαθούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της συστοιχίας για κάποια συγκεκριμένη ισχύ. Δηλαδή, υπολογίζουμε την πυκνότητα ισχύως εξόδου από τα κελιά, το P0 ή το P0 που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο τι είναι, είναι η πυκνότητα ισχύως εισόδου, δηλαδή είναι η ακτινοβολία που έρχεται και φτάνει και προσκρούεται, για παράδειγμα, πάνω στο φωτοβολταϊκό. Το πολλαπλασιάζουμε με έναν συντελεστή ήτα ή Z, ο οποίος είναι η απόδοση του υλικού, του ηλιακού κελιού ή της ηλιακής κυψέλης. Οπότε αυτό προσπαθούμε να το βρούμε επίσης από το υλικό. Έχουμε αυτό που λέγεται εγγενής υποβάθμιση, δηλαδή είναι η φθορά του υλικού που έχει να κάνει με το φωτοβολταϊκό, με το πώς φθείρεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό προφανώς μας βοηθά να υπολογίσουμε την πυκνότητα ισχύως που δημιουργεί η ηλιακή συστοιχία στο ξεκίνημα της ζωής του. Οπότε αυτό είναι το P beginning of life. Το P end of life θα είναι αυτό που θα πρέπει να έχει στο τέλος της ζωής του. Οπότε θα πρέπει να είναι η πραγματική ισχύς που θα πρέπει να παράγει ο δορυφόρος. Είπαμε το ID είναι ένα συντελεστής που είναι η γενής υποβάθμιση. Μπορεί να μας το δίνουν σε ένα ποσοστό. Να μας λέει για παράδειγμα ότι φτύρεται κατά 5% ανά έτος. Η π.χ. φτύρεται κατά 20% σε μια πενταετία. Οπότε θα πρέπει να το υπολογίσουμε με αυτό. Και μετά είναι και η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτίνας. Το πέμπτο κομμάτι είναι να λάβουμε υπόψη την περαιτέρω υποβάθμιση λόγω της έκθεσης στο διαστημικό περιβάλλον. Δηλαδή το ατομικό οξυγόνο και ακτινοβολία, όπως είπαμε, προσθέτουν μια επιπλέον υποβάθμιση στο ηλιακό πάνελ, οπότε πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Οπότε αυτό το υπολογίζουμε παίρνοντας το beginning of life, το power ισχύει at beginning of life, και το πολλαπλασιάζουμε με έναν συντελεστή, που το βλέπετε ο συντελεστής εδώ, που έχει να κάνει με την υποβάθμιση ανά έτος. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι η παρένθεση, όπου είναι ένα μείον την υποβάθμιση ανά έτος, και μετά είναι στη δύναμη της χρονικής διάρκειας σε έτη μιας διαστημικής αποστολής. Οπότε είναι ένας απλός πολλαπλασιασμός του beginning of life επί των συντελεστή υποβάθμισης, του συντελεστή υποβάθμισης, για να μας δώσει το end of life. Θυμίζω στο κάτω μέρος της διαφάνειας το πώς υπολογίζουμε, το πώς βρίσκουμε την ισχύ beginning of life ανάλογα με την ηλιακή κυψέλη που έχουμε και την γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας πάνω στο ηλιακό πάνελ. Οπότε έτσι βρίσκουμε την ισχύ end of life. Ο τρόπος που μπορούμε να βρούμε το μέγεθος της ηλιακής συστοιχίας που απαιτείται στο τέλος της ζωής είναι να πάρουμε το εμπαδό των φωτοβολταϊκών, των πάνελ δηλαδή, το οποίο ισούται με την ισχύ που μας παράγουν τα ηλιακά πάνελ προς την ισχύ που θέλουμε να έχουμε στο end of life. Και αν αντικαταστήσουμε τις εξισώσεις που έχετε δει πριν, μπορούμε να βρούμε μία εξίσωση η οποία μας δίνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε το εμβαδό των ηλιακών κυψελών που πρέπει να βάλουμε πάνω σε έναν δορυφόρο ανάλογα με τα φορτία που θέλουμε να παράγουμε και είναι σε τετραγωνικά μέτρα. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία σχεδιασμού μιας ηλιακής κυψέλης. Και μπορούμε πολύ εύκολα αυτές τις εξισώσεις να τις βάλουμε σε ένα αρχείο Excel και ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης ή με τα τροχιακά στοιχεία ενός δορυφόρου να βρίσκουμε
το εμβαδό, αλλά και τα διάφορα άλλα στοιχεία του συστήματος, του συγκροτήματος ιστίως ενός δορυφόρου, ανάλογα με την τροχιά του. Κάτι άλλο επίσης που υπολογίζουμε, είναι υπολογίζουμε το μέγεθος CR, το οποίο είναι το capacity της μπαταρίας, αυτό σημαίνει το γράμμα C, και το οποίο ισούται με το μέσο φορτίο της έκλειψης, το P-eclipse, δηλαδή την ισχύ που πρέπει να παράγουμε κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Η διάρκεια έκλειψης, ο χρόνος, έχουμε επίσης το βάθος αποφόρτισης, το οποίο μπορεί να είναι ανάμεσα από 0 έως 1, είπαμε είναι το 0 έως 100%. Έχουμε τον αριθμό των μπαταριών και έχουμε επίσης την απόδοση μετάδοσης μεταξύ μπαταρίας και φορτίου, το οποίο μπορεί να είναι κάπου γύρω στα 0,9 όταν έχουμε να κάνουμε για μια μπαταρία σύγχρονη λιθίου ιόντων. Οπότε, από αυτή την εξίσωση μπορούμε να βρούμε τη χωρητικότητα της μπαταρίας, τον αριθμό των μπαταριών, ανάλογα με τα ποιοτικά στοιχεία μιας μπαταρίας και βλέπετε ότι είναι σε βατόρες. Οπότε, αυτές είναι οι πολύ πολύ απλές εξισώσεις που μας βοηθούν να υπολογίσουμε τις κύριες παραμέτρους για το συγκρότημα ισχύως ενός δορυφόρου. Υπάρχει, παιδιά, κάποια απορία πάνω σε όλα αυτά που σας έδειξα τώρα? Είναι όλα κατανοητά, εύκολα? Ωραία. Ήθελα να τελειώσω με τον υπολογισμό του Depth of Discharge, δηλαδή είναι η κύκλη φορτήσεων, η οποία απλά είναι τα χρόνια, τα έτη ζωής που έχει ένας δορυφόρος και η μετατροπή τους σε σχέση με τον αριθμό των εκλήψεων που γίνονται. Είναι λοιπόν ο πολλαπλασιασμός που βλέπετε εδώ πέρα, η μετατροπή από μέρες σε έτος, ώρες, ημέρα και ώρα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε σχέση με τον αριθμό εκλήψεων. Οπότε, ανάλογα με τους πίνακες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο depth of discharge για μία μπαταρία, υπολογίζοντας τους κύκλους λειτουργίας που έχει. Οπότε, προφανώς, όπως είπαμε, αυτοί εξαρτώνται από τον αριθμό εκλήψεων για μία τροχιά. Ήθελα εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς σχεδιάζουμε λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα δορυφόρου, ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το τι άσκηση θα μπορούσε να σας πέσει επίσης και στην εξέταση. Έχουμε λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα δορυφόρο που αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες από αρσενικό γάλλιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια τροχιά ηλίο. Γνωρίζοντας τις παρακάτω παραμέτρους να υπολογίσετε. Έχουμε τον χρόνο σε ηλιακή έκθεση, τον χρόνο σε έκλειψη, την ισχύ που απαιτείται σε ηλιακή έκθεση, αυτή που απαιτείται σε ηλιακή έκθεση και σε έκλειψη, 330 βατ και 100 βατ, την απόδοση σε ηλιακή έκθεση και την απόδοση σε έκλειψη. Θέλουμε να υπολογίσουμε την ισχύ που μπορούν να παράγουν οι ηλιακοί συλλέκτες στον χρόνο της ηλιακής έκθεσης, την ισχύ στην αρχή λειτουργίας του δορυφόρου για κάθε μονάδα επιφάνειας του ηλιακού συλλέκτη, χρησιμοποιώντας μια γωνία θήτα, που βλέπετε εδώ πέρα, τις ηλιακές κυψέλες, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη ικανότητα ισχύως, και σας δίνουμε επίσης και την απόδοση, λόγω υλικών φθορών. Τρίτος, σας ζητώ την ισχύ στο τέλος του χρόνου λειτουργίας της πενταετούς αποστολής για κάθε μονάδα επιφανείας, λαμβάνοντας υπόψη ετήσιες απώλειες ανά έτος 2,75, την επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών, τη χωρητικότητα του συσσωρευτή και την μέση τάση εκπόρτισης όταν σας τη δίνω, όπως λένε τα στοιχεία του παραδείγματος. Θα σας αφήσω να δείτε αυτό το λιμένο παράδειγμα με την ησυχία σας, αλλά βλέπετε ότι είναι μια απλή αντικατάσταση σε αυτά που είπαμε. Βρίσκουμε δηλαδή το P του Solar Array αντικαθιστώντας όλα τα μεγέθη. Εδώ, για παράδειγμα, μας δίνει τους χρόνους που είμαστε σε έκλειψη, αλλά και που είμαστε σε κατάσταση ηλιοφάνειας, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη ισχύ που μας δίνουν τα ηλιακά πάνελ. Μπορούμε να υπολογίσουμε το beginning of life με τις παραμέτρους που έχουμε από την ηλιακή κυψέλη και τη γωνία πρόσπτωσης. Μετά μπορούμε να υπολογίσουμε τα διάφορα δεδομένα των συντελεστή μειωμένης απόδοσης, βρίσκοντας το beginning of life και το end of life.
Παίρνουμε μετά την απλή εξίσωση που μας δίνει στο D, στο ερώτημα 4, το area, δηλαδή το εμβαδό του solar array, και βρίσκουμε ότι αυτό είναι 2,82 τετραγωνικά μέτρα. Και επίσης μπορούμε με τα δεδομένα που μας έχουν δώσει να αντικαταστήσουμε και να βρούμε ότι αν έχουμε μία μπαταρία, το capacity της, το μέγεθός της είναι 203,7 βατόρες και μπορούμε, αν θέλουμε, επειδή ξέρουμε την τάση, να υπολογίσουμε ακόμα και σαν βεώρες ποια είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας. Οπότε, συνήθως στις ασκήσεις αυτό που μας ζητάνε είναι να υπολογίσουμε την ισχύ ή το εμβαδό των ηλιακών πάνελ, ανάλογα με το πώς μπορούμε να βρούμε τις παραμέτρους και το τι δεδομένα μας δίνουν. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε πώς να υπολογίσετε το χρόνο έκλειψης και το χρόνο της ηλιοφάνειας μιας τροχιάς, χρησιμοποιώντας τη γεωμετρία που έχουμε μιας τροχιάς. Οπότε, αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό πρόβλημα για το πώς μπορούμε να βρούμε το μέγεθος ενός συγκροτήματος ισχύως για έναν δορυφόρο. Και τελειώνοντας, ήθελα να σας δείξω άλλες 2-3 διαφάνειες για τα υποσυστήματα ισχύως διαστημικού σκάφους, τελειώνοντας δηλαδή το πρώτο μέρος του μαθήματος. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πρόσθετες τεχνολογίες εκτός από τα φωτοβολταϊκά, όπως είπαμε, και τους συσσωρευτές που χρησιμοποιούμε σε δορυφόρους. Οι κυψέλες καυσίμου, όπως ανέφερε ο συνάδελφός σας, είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο διάστημα για να παράγουμε ενέργεια. Χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται στο διαστημικό λεωφορείο και έχει προταθεί να χρησιμοποιηθεί σε διαστημικούς σταθμούς, όπου έχουμε τη χημική αντίδραση του υδρογόνου και του οξυγόνου που μας δίνει ενέργεια και νερό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Αυτό έχει αρκετά πλεονεκτήματα, είναι διπλούσιμο νερό, έχουμε μια καλή αναλογία ισχύως μάζας, αλλά έχει κάποια μειονεκτήματα. Απαιτεί αρκετά μεγάλες και πολύτροφικούς μηχανισμούς και υποδομές και έχει σχετικά μικρό χρόνο διάρκεια ζωής, αν και πλέον οι κυψέλες καυσίμου είναι κάτι το οποίο πλέον βελτιώνεται και αρχίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο στο διάστημα, γιατί αρχίζουμε και βελτιώνουμε την απόδοση αυτού του συστήματος. Ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιούμε και το οποίο έχετε δει σε διαστημικές αποστολές είναι η πυρηνική ενέργεια. Είναι δηλαδή οι θερμοελεκτρικές γεννήτρες ραδιοϊσοτόπων, είναι αυτό που λέγεται radioisotope thermal generators, και όπου χρησιμοποιούμε συστήματα θερμικής χάσης. Δηλαδή έχουμε ένα υλικό το οποίο έχει πυρηνικό καύσιμο, δηλαδή αποτελείται από ένα, για παράδειγμα, από ένα μικρό κύβο από πλουτόνιο ή ουράνιο, το οποίο εκπέμπει ακτινοβολία και το οποίο χρησιμοποιούμε για να μετατρέπουμε την θερμότητά του σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα πλεονεκτήματά τους έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν για 20, 30, 40, 50 χρόνια. Μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να μας παράγουν αρκετά μεγάλη υψηλή ποσότητα ισχύως και χρησιμοποιούνται για αυτές τις διαστημικές αποστολές που λέγονται deep space missions, δηλαδή όταν είμαστε πολύ πολύ μακριά από τον ήλιο, όπου τα φωτοβολταϊκά δεν είναι αποδοτικά. Κάποια μειονεκτήματα είναι ότι είναι αρκετά επικίνδυνα και πολύπλοκα και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησής τους, αλλά και τη διάρκεια της εκτόξευσης, παρόλο που σχεδιάζονται ώστε όταν υπάρξει κάποια καταστροφική αστοχή στην εκτόξευση να μην γίνει διαρροή ραδιενέργειας από το πυρηνικό του καύσιμο. Παρ' όλα αυτά έχουν έναν κίνδυνο. Και επίσης είναι πάρα πολύ ακριβά στην κατασκευή τους. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν τέτοια συστήματα μόνο η Αμερική και η Ρωσία. Και επίσης εξαιτίας του πυρηνικού υλικού χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος ώστε τα ραδιοϊσότοπα να μπορέσουν να φτάσουν στις προδιαγραφές που θέλουμε για μια διαστημική αποστολή. Δηλαδή όταν παράγουμε το υλικό θα πρέπει να περιμένουμε και δεκαετία ώστε το υλικό να μπει στις προδιαγραφές που θέλουμε όσον αφορά την απόδοσή του. Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι θερμοελεκτρικές γεννήτριες ραδιοϊσοτόπων λειτουργούν είναι αρκετά κατανοητός. Βασίζεται στο φαινόμενο Seebeck ή Peltier. Εκεί πάλι έχουμε ημιαγωγούς. Έχουμε δηλαδή ημιαγωγούς οι οποίοι είναι σε κάποιο θερμοζεύγος και οι οποίοι μετατρέπουν τη θερμότητα σε ηλεκτρική ισχύ. Έχουμε δηλαδή πάντα μία πολύ μεγάλη ποσότητα θερμότητας η οποία παρέχεται, το παράδειγμα που σας ανέφερα, από κάποιο πυρηνικό υλικό και μετά έχουμε μία τρία πηγή
η οποία είναι το κρύο διάστημα, το οποίο πάντα θα υπάρχει σε ένα διαστημόπλιο, και έτσι μπορούμε και μεταφέρουμε τη θερμότητα στη ερτική ισχύ. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε για αυτά τα θερμοζεύγη, η μυαγωγή, έχουν χαμηλή απόδοση, δηλαδή έχουν μια απόδοση η οποία είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, είναι 9-8-7%, και έτσι χρειαζόμαστε αρκετά μεγάλες ποσότητες πυρηνικού καυσίμου για να έχουμε αρκετά μεγάλες ποσότητες ισχύως. Γι' αυτό προσπαθούμε στις διαστημικές αποστολές, ειδικά τις διαπλανητικές, να σχεδιάζουμε διαστημικά όργανα που απαιτούν πολύ χαμηλή κατανάλωση ισχύως. Δηλαδή, η σχεδίαση δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο πώς η κατανάλωση ισχύως μπορεί να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Οπότε, παιδιά, όσον αφορά τα συστήματα ισχύως, αυτά είχα να σας πω. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά? Κάποια πορεία, κάποιο σχόλιο? Τίποτα? Ωραία. Και πάμε στο επόμενο υποσύστημα, το οποίο, παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να το καλύψουμε στα επόμενα 20 λεπτά. Θέλει κανείς να κάνουμε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο διάλειμμα ή να προχωρήσω? Ας προχωρήσουμε. Ας προχωρήσουμε. Ωραία. Το επόμενο υποσύστημα, λοιπόν, που θα ήθελα να δούμε είναι το υποσύστημα διαχείρισης και υπολογισμού δεδομένων, το οποίο μας βοηθά να υπολογίσουμε και να συγκεντρώσουμε την υπολογιστική ισχύ ενός δορυφόρου. Είναι το υποσύστημα με το οποίο υπολογίζουμε τα δεδομένα, συλλέγουμε επίσης τα δεδομένα και επίσης που αποθηκεύουμε τα δεδομένα μιας αποστολής, συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα από τα διάφορα υποσυστήματα. Αυτό που βλέπετε σε αυτό την πλακέτα εδώ πέρα είναι, πάλι βλέπετε για έναν ανωδορυφόρο, το υποσύστημα διαχείρισης και υπολογισμού δεδομένων, το οποίο είναι η μπλε πλακέτα, που είναι μια πλακέτα πάλι 10x10 εκατοστών με τους μικροεπεξεργαστές. Βλέπετε ότι μπορεί να έχει 2 ή 3 μικροεπεξεργαστές. Από κάτω βλέπετε το συγκρότημα ισχύως ενός CubeSat, ενός ανωδορυφόρου. Και κάτω από αυτό βλέπετε τις μπαταρίες, οι οποίες είναι οι κλασικές μπαταρίες ΑΑ, που είναι επαναφορτιζόμενες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για το συγκρότημα ισχύως. Αυτό λοιπόν που λέμε, που αποτελεί το υποσύστημα διαχείρισης και υπολογισμού δεδομένων, είναι το onboard computer και data handling σύστημα, στο οποίο έχουμε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα central processing unit και μια μνήμη αποθήκευσης, που αποτελούν στην ουσία τον εγκέφαλο ενός δορυφόρου. Οπότε έχουμε δηλαδή μια διαμόρφωση όπου έχουμε ένα κατανεμμένο διάβλο, όπου ένας CPU εξυπηρετείται από μια σειρά από απομακρυσμένες μονάδες θερματικό, όπως λέγονται, remote terminal units, όπου έχουμε ένα σύνολο από πολλούς επεξεργαστές που εκτελούν τοπικές εργασίες, ώστε ο διάλογος που υπάρχει μεταξύ των λειτουργικών ομάδων και κεντρικής μονάδας επεξεργασίας να γίνεται ομαλά. Δηλαδή, σε ένα υπολογιστικό σύστημα ενός δορυφόρου ή ενός drone ή ενός αεροσκάφους, έχουμε πάντα έναν κεντρικό επεξεργαστή, ο οποίος όμως μπορεί ο επεξεργαστής του να αποτελείται από άλλους 2-3 επεξεργαστές, να έχει δηλαδή μια εφεδρική αρχιτεκτονική, και επίσης έχει μια σειρά από απομακρυσμένες μονάδες που μπορούν να αποτελούνται από τον ίδιο τύπου επεξεργαστή, οι οποίοι αποτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες ανά υποσύστημα ή ανά πολύπλοκο αισθητήρα που έχουμε. Όταν εννοούμε λειτουργικές μονάδες, εννοούμε τα όργανα, τους αισθητήρες, ρελέ, ενεργοποιητές, συσκευές αποθήκευσης, οτιδήποτε δηλαδή έχει ηλεκτρική συσκευή ή κάποια μηχανική έννοια πάνω στον δορυφόρο και που απαιτεί είτε να του στείλουμε δεδομένα είτε να λάβουμε δεδομένα από αυτό και είναι πάνω στον δορυφόρο. Εάν θέλω να δω τις λειτουργίες ενός δορυφόρου, ενός συστήματος δηλαδή υπολογισμού και διαχείρισης δεδομένων, εάν θέλω να το δω αυτό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα, μπορώ να το διακρίνω τον δορυφόρο σε 3 μέρη. Στα αριστερά του μπορείτε να δείτε στα αγγλικά το payload, που είναι τα διαστημικά όργανα.
το Electrical and Power System, δηλαδή το συγκρότημα ισχύως που είδαμε μέχρι τώρα, το Thermal Control System, δηλαδή το σύστημα θερμικής προστασίας και ελέγχου, το οποίο θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Στη μέση έχουμε το On-Board Computer, δηλαδή ο κεντρικός υπολογιστής πτήσης του δορυφόρου, το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων, δηλαδή ο σκληρός δίσκος, να πω εντός εισαγωγικών, το οποίο μαζί μας δίνει αυτό που λέμε το Command Telecom and Data Handling Subsystem. Δηλαδή είναι το σύστημα που διαχειρίζεται όλες τις τοπικές ζεύξεις μέσα στον δορυφόρο, πώς επικοινωνούν δηλαδή όλα τα υποσυστήματα, πώς λαμβάνουμε όλα τα δεδομένα. Είναι η κόλλα, να το πω κάπως έτσι, που διαχειρίζεται και που συνδέει όλα τα φορτία, τα διαστημικά όργανα, όλα τα υποσυστήματα και που έχει να κάνει με τη λήψη και την αποστολή δεδομένων και επίσης την παροχή υπολογιστικής ισχύως. Στα δεξιά σας βλέπετε το σύστημα τηλεπικοινωνίας, το οποίο όμως αφορά τη ζεύξη ανάμεσα από τον δορυφόρο και τον σταθμό εδάφους. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τις εσωτερικές ζεύξεις, με το πώς δηλαδή το υποσύστημα ισχύως επικοινωνεί, για παράδειγμα, με το σύστημα προσανατολισμού. Αυτό το κάνει το On-Board Computer and Data Handling System, που είναι στο κεντρικό μέρος του διαγράμματος που βλέπετε εδώ πέρα. Κάτι άλλο επίσης που έχουμε είναι ότι πάντα στη γλώσσα προγραμματισμού και στο σύστημα διαχείρισης του δορυφόρου υπάρχουν αλγόριθμοι οι οποίοι πάντα προσπαθούν να βρουν τα διάφορα λάθη που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο λογισμικό του δορυφόρου και προσπαθούν να τα διορθώσουν, που μπορούν να προκληθούν, για παράδειγμα, από τη ραδιενέργεια και από την ακτινοβολία που ίσως που υπάρχει στο διάστημα και που δημιουργεί αλλαγές στα bits και στα bytes που έχουμε στο λογισμικό αλλά και στα δεδομένα του δορυφόρου. Οπότε υπάρχουν πολύ ανεπτυγμένοι αλγόριθμοι που ψάχνουν συνεχώς τα δεδομένα και το λογισμικό του δορυφόρου και το διορθώνουν στην περίπτωση που η ακτινοβολία δημιουργήσει κάποια σφάλματα στη λειτουργία του δορυφόρου. Ήθελα πολύ πολύ σύντομα να σας δείξω κάποιες διαφορές στις αρχιτεκτονικές των υπολογιστών, πράγματα που ίσως να έχετε δει για τους υπολογιστές, ίσως και για παράδειγμα για πολύπλοκα συστήματα υπολογιστικά με αλγόριθμους, αλλά και γενικότερα με τις... Με τα υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ρομπότ. Υπάρχουν οι δύο κλασικές δομές, είναι να έχουμε ένα κεντροποιημένο σύστημα αρχιτεκτονικής για το σύστημα υπολογισμού, που αποτελείται από ένα Central Processing Unit και το οποίο επικοινωνούν όλα τα υποσυστήματα μαζί. Και μετά μια άλλη αρχιτεκτονική η οποία επίσης υπάρχει είναι τα κατανεμημένα δίκτυα ή κατανεμημένες αρχιτεκτονικές, όπου έχουμε έναν CPU, μια κεντρική δηλαδή υπολογιστική μονάδα, και μετά αυτή επικοινωνεί με μια σειρά από remote terminal units που έχουν και αυτά επεξεργαστές και που αυτά επιτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες, είναι συνδεδεμένα με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα και προφανώς είναι μια πολύ περισσότερο πολύπλοκη αρχιτεκτονική. Οπότε, αναλόγως με την πολυπλοκότητα μιας διαστημικής αποστολής, επιλέγουμε την ανάλογη αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα, το κεντροποιημένο σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε έναν απλό νανοδορυφόρο, ο οποίος χτίζεται από φοιτητές για να επιτελέσει μια σειρά από απλές λειτουργίες, ενώ ένα κατανεμημένο δίκτυο μπορεί να αποτελείται από έναν προηγμένο δορυφόρο τηλεπαρατήρησης, ο οποίος μπορεί να έχει 4 ή 5 διαφορετικά διαστημικά όργανα ή payloads, και που το κάθε payload μπορεί να έχει απαιτήσεις μεγάλης υπολογιστικής ισχύως και να χρησιμοποιεί δεκάδες μικροεπεξεργαστές. Οι on-board υπολογιστές χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε με την πρόοδο της τεχνολογίας, είναι πανίσχυροι, είναι επαναπρογραμματιζόμενοι, είναι πολύ μικροί σε όγκο και σε μάζα, έχουν χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας και ισχύως, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, χρησιμοποιούσαμε μικροεπεξεργαστές οι οποίοι ήταν αρκετά ογκώδεις και είχαν επίσης μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Αλλά η πρόοδος στον τομέα των μικροηλεκτρονικών έχει επιτρέψει να χρησιμοποιούμε πλέον μικροεπεξεργαστές, όπως αυτούς που έχουμε στους υπολογιστές των κινητών και των προσωπικών υπολογιστών, οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλό κόστος
και με κάποιες δοκιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες χρήσεις στο διάστημα. Έχουμε διάφορα πρότυπα μορφοποίησης τηλεμετρίας. Υπάρχουν δηλαδή γλώσσες που χρησιμοποιούν και τα πρότυπα. Ο προγραμματισμός εντολών. Η βρόχη ελέγχου του συστήματος Attitude και Orbit Control, δηλαδή του συστήματος προσανατολισμού. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε δεδομένα, που ελέγχουμε τα πειράματα που κάνουμε για τα επεξεργασία των επικοινωνιών και η επεξεργασία εικόνας. Οπότε για όλα αυτά χρησιμοποιούμε μικροεπεξεργαστές και μπορεί μία πλακέτα, όπως αυτή που σας έδειξα στην αρχή, στο υποσύστημα του υπολογιστή δεδομένων ενός νανοδορυφόρου να έχει ακόμα και 4 και 5 μικροεπεξεργαστές για πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες. Το λογισμικό είναι κάτι στο οποίο πολλές φορές υποτιμάμε και δεν γίνονται πολλές δοκιμές, δηλαδή είναι κάτι το οποίο συνήθως γίνεται θύμα της υπερβολικής αυτοπεποίθησης που ίσως να έχουμε όταν σχεδιάζουμε μια διαστημική αποστολή, αλλά επίσης είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ανανεώσουμε σε έναν δορυφόρο. Οι δορυφόροι δηλαδή είναι επαναπρογραμματιζόμενες συσκευές. Είναι πάρα πολύ σύνηθες ένας δορυφόρος όταν εκτοξεύεται σε τροχιά να μπαίνει σε τροχιά με μια πάρα πολύ βασική διαμόρφωση του λογισμικού. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι σταδιακά ανανεώνουμε τις εκδόσεις του λογισμικού ανάλογα με το πότε είναι έτοιμο το λογισμικό και το πότε έχει περάσει τις διάφορες δοκιμές που έχουμε προγραμματίσει. Τα λογισμικά είναι αρκετά περίπλοκα, είναι χιλιάδες γραμμές προγραμματισμού πλέον, γιατί έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας και αυτοματισμού. Είναι ένα υλικό και είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να έχουμε πολλές αστοχίες εξαιτίας της ακτινοβολίας. Δηλαδή, ακτινοβολία ξέρουμε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας αλλάξει τα bits που έχουμε στο λογισμικό αλλά και στα δεδομένα και η αξιοπιστία του πάντα αμφισβητείται. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μια εξαιρετικά καλή στρατηγική αξιοπιστίας ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το λογισμικό έχει περάσει από όλες τις δοκιμές πιστοποίησης και δεν θα υπάρχουν λάθη. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, διαστημικές αποστολές, όπως πέρσι η δοκιμή της απανδρωμένης κάψουλας της Boeing, με την οποία δοκίμασε την πιο καινούργια απανδρωμένη κάψουλα της NASA, με την οποία θέλουν να στείλουν αστροναύτες, και στο οποίο το λογισμικό, δυστυχώς, διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης, είχε πολλά προβλήματα αξιοπιστίας. Υπήρξαν πάρα πολλά σφάλματα, και στις πρώτους ελέγχους στους οποίους οι επιτροπές αξιολόγησης διαπιστώσαν ότι ήταν και η NASA αλλά και η Boeing που κατασκεύασε το διαστημόπλιο αυτό κάνανε πολύ βεβαιασμένους ελέγχους και δεν μπορέσαν να πιστοποιήσουν με τον σωστό τρόπο το λογισμικό το οποίο μπήκε σε αυτό το διαστημόπλιο και έτσι έχει οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση του προγράμματος και με πολύ μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού. Επίσης, το λογισμικό υποστηρίζεται από τεράστια ισχύ και ταχύτητα και αυτά προφανώς παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις διαστημικές αποστολές. Οι λειτουργίες του κεντρικού, της κεντρικής μονάδας υπολογισμού, του Central Processing Unit, του CPU, προσανατολισμός κεραιών, ανάπτυξη των πτυσσόμενων κεραιών και των ηλιακών συλλεκτών, η διατήρηση των ηλιακών πάνελ στραμμένων στον ήλιο, ρύθμιση ισχύως με την εναλλαγή σειρών ηλιακών συστοιχειών, ενεργοποίηση τοπικών θερμαντήρων του συστήματος θερμικής προστασίας, εκτέλεση ελιγμών προσανατολισμού και τροχιάς, εναλλαγή μεταξύ των εφεδρικών ή περιττών μονάδων του υπολογιστή σε περίπτωση αστοχίας ή αποτυχίας. Είναι για παράδειγμα γνωστό ότι πλέον οι υπολογιστές που χρησιμοποιούμε, οι μονάδες υπολογιστών που χρησιμοποιούμε σε δορυφόρους, έχουν αυτό που λέμε περιττές ή εφεδρικές μονάδες. Μικροεπεξεργαστές, στους οποίους όταν διαπιστώσουμε κάποια αστοχή αποτυχία, αντικαθιστούν ο ένας τον άλλον, ώστε να έχουμε το μέγιστο βαθμό αξιοπιστίας. Η διακοπή της αποστολής σε περίπτωση σοβαρών ανομαλιών επί του σκάφους, τοποθέτηση του δορυφόρου σε ασφαλή προσανατολισμό και διαμόρφωση και
το διαμόρφωση του δορυφόρου σε μια κατάσταση αναμονής, ώστε να γίνει μια διάγνωση, μια ανάλυση και να γίνει η αποκατάσταση της αποστολής από το έδαφος. Δηλαδή, το CPU έχει τέτοιο λογισμικό με τέτοιο βαθμό αυτοματοποίησης που αντιλαμβάνεται και μπορεί και παρακολουθεί, ανιχνεύει τις ανομαλίες οι οποίες πιθανόν να παρουσιαστούν στο λογισμικό ή στο hardware και έχει τη δυνατότητα να βάλει τον δορυφόρο σε έναν πολύ ασφαλή τρόπο προσανατολισμού και διαμόρφωσης και να περιμένει εντολές από το έδαφος ώστε να αποκατασταθούν σταδιακά οι διάφορες ανομαλίες που προφανώς έχει μπει. Η λήψη από κωδικοποίηση και εκτέλεση των τηλεεντολών που στέλνουμε για να μπορεί να λειτουργεί ο δορυφόρος, συλλογή, κωδικοποίηση και μετάδοση δεδομένων τηλεμετρίας στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του δορυφόρου, το σύστημα όπως λέγεται Telemetry, Telecommand, End Command, το οποίο είναι τηλεπικοινωνίες, τηλεμετρία και εντολών, όπου στέλνουμε όλες τις ζεύξεις και τις εντολές από το έδαφος. Οπότε αυτές είναι οι λειτουργίες του CPU. Υπάρχουν φυσικά εφεδρικοί υπολογιστές, αυτό που λέμε πλεονασμούς, υπερητοί όπως λέγονται υπολογιστές και αυτό που λέμε στα αγγλικά redundancy. Χρησιμοποιούμε διάφορες αρχιτεκτονικές, όπου χρησιμοποιούμε τρεις εφεδρικούς υπολογιστές για να εισάγουμε, για παράδειγμα, ένα σύστημα ψηφοφορίας, ώστε όταν δύο από αυτούς βρίσκονται σε συμφωνία να επικρατούν, για παράδειγμα, του τρίτου. Υπάρχουν αρχιτεκτονικές όπου το διαστημικό λεωφορείο, για παράδειγμα, ή απανδρωμένες κάψουλες με αστροναύτες, χρησιμοποιούν τέσσερις εφεδρικούς κύριους επεξεργαστές, πάλι με κάποια συστήματα ψηφοφορίας, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη αξιοπιστία. Σε αυτά τα συστήματα, τρεις από αυτούς μπορούν να υπερισχύσουν ενός τέταρτου και δύο μπορούν να παραβλέψουν έναν τρίτο, για παράδειγμα, εάν ένας από αυτούς δεν λειτουργεί σωστά και ο τρίτος δεν συμφωνεί με τους δύο πρώτους. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα μοντέλα αξιοπιστίας και πλεονασμού, redundancy, ώστε εάν υπάρξει κάποια καταστροφική αστοχία σε κάποιον από τους υπολογιστές, να μην δημιουργήσει, να μην οδηγήσει την ολική αστοχία μιας διαστημικής αποστολής. Είναι ένας χώρος που έχουμε κάνει ιδιαίτερα μεγάλες προόδους και που πλέον μπορούμε να βρίσκουμε, έχουμε υπολογιστές, έχουμε συστήματα που ανιχνεύουν πιθανά σφάλματα και ανομαλίες σε όλα τα υποσυστήματα δορυφόρων, κάτι που προφανώς απαιτεί χιλιάδες γραμμές κώδικα, αλλά και πολύ συγκεκριμένες και περιστατωμένες μεθοδολογίες επιβεβαίωσης και πιστοποίησης, κάτι που παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Ο υπολογιστής πτήσης, το onboard computer, πρέπει να έχει φυσικά μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία, πρέπει να αντέξει στην ακτινοβολία, δηλαδή υπάρχει μια συνολική δόση ακτινοβολίας που θα πρέπει να αντέξει. Υπάρχουν μεμονωμένες επιδράσεις, όπως έχουμε δει, όπως και μεμονωμένα φαινόμενα ή μεμονωμένες εκδηλώσεις, όπου ακτινοβολία τροποποιούν, δημιουργούν σφάλματα για ανομαλίες στο λογισμικό που έχουμε. Στο λογισμικό μπορεί να υπάρξουν διάφορες, να υπάρξουν διάφορες επιδράσεις από την κουλτούρα που έχει μια εταιρεία, ένας οργανισμός και τον πώς τον φτιάχνει. Μπορεί να υπάρχει συντηρητισμός, μπορεί να υπάρχει φόβος. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε τροχιά ηλίου, γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλές αποστολές και πολλούς δορυφόρους που εκτοξεύει μια εταιρεία. Και επίσης υπάρχει, για παράδειγμα, η ικανότητα να ανιχνεύουμε και να διορθώνουμε σφάλματα από το error detection encoding, το οποίο δημιουργείται, που μπορούμε να βρίσκουμε τα λάθη που προφανώς δημιουργούνται στο λογισμικό. Είναι επιστήμες της υπολογιστικής που είναι πολύ πολύ προηγμένες και μας βοηθούν να βρίσκουμε και να διορθώνουμε λάθη. Οι μεμονωμένες επιδράσεις, αυτά που λέμε single event upsets, είναι μια αλλαγή κατάστασης που προκαλείται από ένα σωματίδιο ιονισμού, δηλαδή μπορεί να προκληθεί από ιόντα, ηλεκτρόνια ή φωτόνια, που χτυπά έναν ευαίσθητο κόμβο σε μια μικροελεκτρονική συσκευή, όπως για παράδειγμα έναν μικροεπεξεργαστή, μια μνήμη ημιαγωγών ή ένα τρανζίστορ, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστρέψει ένα μέρος ενός αποθηκευμένου προγράμματος, ενός λογισμικού ή και μία μεταβλητή. Αυτή προφανώς και θα απαιτεί διόρθωση και μπορεί να μην φαίνεται με μία πρώτη ανάγνωση
στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή και αυτό θα πρέπει να έχουμε τους σωστούς αλγόριθμους να μπορούμε να τους διορθώνουμε. Η παρακολούθηση μεμονωμένων εκδηλώσεων, όπως λέγεται, το Single Event Flagshot, συμβαίνει όταν έχουμε ένα αποτέλεσμα από τη μεμονωμένη επίδραση, δηλαδή ένα αποτέλεσμα της μεμονωμένης επίδρασης του Single Event Upset, δηλαδή που αναφέραμε πριν, όπου πλέον έχουμε ένα βραχυκύκλωμα που μπορεί αυτό το βραχυκύκλωμα, δηλαδή είναι μια πιο βαριά μορφή βλάβης ή ανομαλίας, που μπορεί να μου οδηγήσει ακόμα και στην ολοκληρωτική καταστροφή κυκλώματος. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις που έχουμε χάσει δορυφόρους από τέτοιες μεμονωμένες εκδηλώσεις από την ακτινοβολία. Οπότε, αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αρχιτεκτονικές οι οποίες είναι αξιόπιστες. Οι άλλες δύο χρήσεις είναι η συλλογή τηλεομετρίας, δηλαδή το μάζεμα των δεδομένων του πειράματος, των επικοινωνιών, της παρακολούθησης του σήματος, η διανομή των εντολών, εκεί δηλαδή που μπορούμε και στέλνουμε τις εντολές όπως λέγονται παραγγελιών, commands δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνει το κάθε υποσύστημα και τι θα πρέπει να μας στείλει και σε ποιο χρόνο, να στέλνουμε τους παράμετρους του λογισμικού, η απαναφόρτιση του λογισμικού, αλλά και το πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα επικοινωνιών. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν σχεδιάζουμε λογισμικά για δορυφόρους. Για παράδειγμα, ο στόχος σε έναν δορυφόρο, στους εμπορικούς δορυφόρους, είναι το χρηματικό κέρδος. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η αρχιτεκτονική θα πρέπει να λάβει υπόψη της το χρηματικό κέρδος και το εμπορικό κομμάτι, με τη λογική ότι δεν μπορούμε να βάλουμε συστήματα τα οποία θα είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Άρα η διαχείριση της αποθήκευσης των δεδομένων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το κάθε megabyte είναι έσοδο για έναν δορυφόρο όταν, για παράδειγμα, το κυριότερο του προϊόν είναι η δορυφορική εικόνα που θα λάβει και που θα είναι αυτό το οποίο θα πουλήσουμε σαν εταιρεία όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια τέτοιου είδους δορυφορική αποστολή. Οπότε όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη ώστε το λογισμικό και τα δεδομένα να είναι όσο δυνατόν περισσότερο αξιόπιστα γίνεται. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω για το σύστημα του υπολογιστή δεδομένων και διαχείρισης δεδομένων. Θα σας ανεβάσω τις διαφάνειες σήμερα. Θα σας ανεβάσω επίσης και τα δύο αντίστοιχα κεφάλαια και κάποια παραδείγματα και ασκήσεις, να τα δείτε με το χρόνο σας. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια ή απορίες? Ερωτήσεις? Καμία? Ωραία, παιδιά. Θα σας ανεβάσω τα δεδομένα σήμερα στο e-class. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε σας παρακαλώ μαζί μου. Για τα παιδιά που μιλήσαμε, τον Παναγιώτη και τους τρεις Γιάννηδες, θα σας στείλω σήμερα email για τις διπλωματικές. Τελευταία ευκαιρία για απορίες, ερωτήσεις. Ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Αν τυχόν έχετε απορίες, μου στέλνετε μήνυμα στο e-class. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια.